Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Feeling Good και στον Real FM. Είμαι Σεμίνα Διγενή και έχω ετοιμάσει για σας και για μένα δύο πριγκιπικές εκπομπές για σήμερα και για αύριο. Εκπομπές αφιερωμένες σε έναν αληθινό πρίγκιπα. Πρίγκιπας ήταν και πρίγκιπας συνεχίζει να είναι, έτσι τον χαρακτηρίζαν και έτσι τον χαρακτηρίζουν ακόμη οι πραγματικοί του φίλοι. Μιλάω για τον Δημήτρη Χόρν. Στις 16 του μήνα συμπληρώνονται 20 χρόνια από την αναχώρησή του και φυσικά δεν τον ξεχνάμε. Είχα την πολύ μεγάλη χαρά και την πολύ μεγάλη τιμή να συναντηθώ 3 απογεύματα μαζί του και να κάνουμε συνέντευξη, μια μεγάλη συνέντευξη. Σε πολλά μέρη ήταν αυτή η συνέντευξη. Ήταν μια εμπειρία ανεπανάληπτη, η οποία καταγράφηκε σε κάποιες εκπομπές. Η πρώτη εκπομπή έγινε στον Αντένα το 1993. Η δεύτερη εκπομπή έγινε στην ΕΡΤ το 1998 με αφορμή το θάνατό του. Η τρίτη εκπομπή έγινε πάλι στην ΕΡΤ το 2008 με καλεσμένους τους αληθινούς, τους πραγματικούς φίλους του και συνεργάτες. Και η τέταρτη γίνεται εδώ στο Real FM, τέταρτη και πέμπτη βέβαια, αφιερωμένες και οι δύο σε αυτόν. Μαζί μας θα είναι σε λίγο, μέσα από ένα μοντάζ που έχουμε κάνει εδώ με τη Μαρία Ψάλτη και τον Λάσκαρη Αγοραστό, θα είναι μαζί μας οι πολύτιμοι φίλοι του και συνεργάτες, ο Γιώργος Γιογλερής, ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος, ο Γρηγόρης Βαλτινός, ήταν μαζί μας τότε στην παρέα και η Ματίνα Καρά, πολύ αγαπημένη του φίλη, προστατευόμενη του, αγαπημένη του πραγματικά. Έχουμε συγκεντρώσει κάποια κομμάτια που σίγουρα θα σας αρέσουν. Το έχετε αποδείξει και στο YouTube πόσο σας άρεσε αυτή η εκπομπή, αυτές οι εκπομπές που έγιναν γι' αυτόν. Και ξεκινάμε έτσι ακριβώς όπως ξεκινούσε τότε η εκπομπή του 1998 με αφορμή την αναχώρησή του. Έφυγες νωρίς, ούτε που πρόλαβα να αρχίσω. Έφυγες νωρίς, μα είχα κι άλλα να σου πω. Λόγια μυστικά, την άλλη όψη σου να αγγίξω. Λόγια μαγικά, από έναν κόσμο μου κρυφό. Έφυγες νωρίς, κομματιασμένες υποσχέσεις. Έφυγες νωρίς, χειρονομίες βιαστικές. Έκλεισε σιγά την πόρτα, μήπως με πονέσεις. Βρήκες τελικά δύο-τρεις κουβέντες τυπικές. Ποιος φαντάζει, ποιος πληγώνει τη σιωπή, τι να θέλει να μου πει. Ποιος φαντάζει, ποιος πληγώνει τη σιωπή. Πέταξε την κάλπικη λύρα πίσω του, ανηφόρησε την Ρόδου Αττικού, κοίταξε το παλιό σπίτι του φίλου του και χάθηκε. Έφυγε σε μια βουβή ασπρόμαυρη σκηνή. Όταν πρωτοβγήκε στη σκηνή, τον ερωτεύθηκε όλη η Αθήνα, έγραψε η κυρία Σόκου και μπορώ να καταλάβω γιατί. Ήταν ο άνδρας που μπορούσε να κάνει μια γυναικεία καρδιά να σκριτήσει. Ήταν όμορφος, πνευματώδης, ψεύτης, κομψός, καλλιεργημένος, είχε χιούμορ. Έλαμπε και όσο για τη φωνή του, ήταν ήδη από μόνη της ένας λόγος να τον λατρέψεις. 6 νύχτες τώρα κρατάει το πάρτι στα Ηλίσια Παιδεία.
ο Χατζηδάκης στο πιάνο, η Μελίνα ξυπόλυτη καθισμένη στο χαλί, ο Ελίτης, η Νανά Σκιαδά που τον φλερτάρει τραγουδώντας του «Είσαι τάβρος που ορμάσα μανιασμένος», ο Αλέκος Ακελάριος, η Νονά του Ικιβέλη, ο Γιώργος Παπάς, η Μαρίκα Κοτοπούλη, ο Εμίλιος Βεάκης, ο Ροντήρης, η Λαμπέτη. Η μουσική που ακούγεται είναι από τη γειτονιά τους. Στο δικό μας παράθυρο απόψε, σε απευθεία σύνδεση, ακούμε τη φωνή του. Για τη δική μας γειτονιά, την προσωρινή. Αυτή η γειτονιά είναι για όλους μας ένα κλουβί. Κανείς δεν ζει αληθινά αυτό που θα ήθελε να ζει. Γιατί το όνειρο είναι μια στιγμή. Και όλες οι άλλες οι στιγμές απελπισία. Μέσα σε αυτό το δρόμο γεννιόμαστε, ζούμε και πεθαίνουμε. Μαζί με εμάς και τα όνειρά μας. Μαζί με εμάς και τα παιδιά μας. Γεια σας. Ήρθα για να σας δείξω ο ίδιος την οδό Ονείου. Δεν ξεχωρίζει. Είναι ένας δρόμος σαν όλους τους άλλους δρόμους της Αθήνας. Είναι ας πούμε ο δρόμος που κατοικούμε. Μικρός, ασήμαντος, λυπημένος, τυραννικός, μα και απέραντα ευγενικός. Έχει πολύ χώμα, πολλά παιδιά, πολλές μητέρες, πολλές ελπίδες και πολλή σιωπή. Και όλα σκεπασμένα από ένα τρυφερό μα και αβάσταχτο ουρανό. Εδώ σε αυτό το δρόμο γεννιόνται και πεθαίνουν τα όνειρα τόσων παιδιών. Ίσα με τη στιγμή που η αναπνοή τους θα ενωθεί με τα νηξιάτικο αεράκι του επιταφείου και θα χαθεί. Όμως τη νύχτα δεν τους πιάνει ο ύπνος. Και όταν δεν ονειρεύονται, τραγουδούν. Στον ουρανό να σε δω, σε ζητούσα από καιρό. Μα συγγυρνούσε στη γη, να μου γιάνεις την πληγή. Αυτή η εκπομπή απόψε δεν είναι εκπομπή. Θέλω να του πω όσα δεν πρόλαβα πριν από λίγα χρόνια που το γνώρισα από κοντά. Όμως με το στομάχι στο στόμα, παγωμένα χέρια και απίστευτη ταχυπαλμία, αφού συναντούσα επιτέλους αυτόν που θαύμαζα, που αγαπούσα από τα 10 μου χρόνια, όταν τον πρωτοείδα να παίει στο σινεμά, πώς να του πάρω συνέντευξη. Αρχίζουμε και κάνουμε κατάχρηση της φιλοξενίας σας όμως. Γιατί? Τόσες ώρες που σας ταλαιπωρούμε εδώ. Καθόλου, παρέα ήθελα εγώ. Ολομόναχος είναι εδώ πέρα. Μπορούμε να ερχόμαστε να σας κάνουμε παρέα. Όποτε θέλετε. Το εννοείται, κύριε Χόρτο. Τηλεφωνάτε και έρχεστε. Γνωριστήκαμε πριν από 10 λεπτά, μισή ώρα και ναι. Μας ξανακαλείτε. Μα υπάρχουν άνθρωποι που νομίζεις πως τους ξέρεις από πάντα. Ανήκουμε σε αυτήν την κατηγορία. Μάλιστα. Άρα σας ξέρω από μέσα και όξω. Και εσείς εμένα. Αυτό είναι σίγουρο. Σκεφτόμουν πως ο πρίγκιπας απέναντί μου ήταν ο ζωντανός επίλογος μιας ολόκληρης εποχής. Το πιο λαμπρό κομμάτι του σελιλόιντ. Τα ξέχαστα, ασπρόμαυρα πλάνα του σινεμά. Αισθάνεστε μήχα να σας πω ότι σας αγαπάω πολύ. Ήξερα πως το μου το πείτε. Και? Δεν με εκπλήσετε. Γι' αυτό με ξανακαλείτε. Βέβαια, όχι. Μα αν θέλετε εσείς να με δείτε, δεν είναι θέμα. Σαν τρελή. Λοιπόν, μπορούμε να αρχίσουμε, Γιώργο. Είμαστε έτοιμοι. Βλέπω πλήθος κόσμο να κοινά. Μα ψυχή δεν μου χαμογελά. Στα κρεβάτια τα άρρωστα παιδιά και στα δέντρα ξερά τα κλαδιά. Την αγάπη πέταξα σε απόψε θα φιλοξενηθούμε σε αυτήν την ασπρόμαυρη ευαισθησία που γέννησε το ταλέντο του, με τα παρελειπόμενα μιας παράξενης συζήτησης που δεν ολοκληρώθηκε 5 χρόνια πριν. Δεν μπορώ να τον βλέπω τον εαυτό μου εκεί πέρα. Δεν θέλετε, μην κοιτάτε. Ναι.
Εγώ λοιπόν όταν βλέπω τον εαυτό μου στην οθόνη, απορώ πως υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται και με βλέπουν. Τι δεν σας αρέσει τον εαυτό σας? Τα πάντα. Δηλαδή? Η μούρη μου, η... τα προγούλια μου εδώ, τα... Έχω την αίσθηση, κύριε Χόρν, μερικές φορές όταν λέτε όλα αυτά τα πράγματα, ότι τα λέτε σχεδόν αφιψηλού. Ξέρετε ότι έχετε υπάρξει και είστε ακόμα από τους σημαντικότερους ανθρώπους που περάσαν από αυτή τη χώρα. Σε αυτό φταίτε που... εσείς. Όχι, εσείς φταίτε. Όχι. Εσείς που με συμπαθείτε. Τώρα παίρνομαι. Ναι, ξεκινήσω. Αυτό το φλογερό πρόσωπο που έζησε τη ζωή με τους δικούς του όρους, που φώτισε 44 χρόνια τον ουρανό της τέχνης, μπορεί να μην ήταν ένας από εμάς. Ήταν όμως το όνειρο που μας χρειαζόταν. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, αλλά να πείτε αλήθεια. Αν ήσασταν ένας τρίτος άνθρωπος και βλέπατε το Χόρν να παίζει και το κοινό από κάτω να χειροκροτεί, να παραλυρεί. Θα λέγω ότι είναι ανισόρροπη αυτή που χειροκροτούν. Γιατί? Εγώ δεν θα χειροκροτούσα τον εαυτό. Χαίρονται με ένα κακό ηθοποιό? Μα δεν ξέρω αν είναι καλός ή κακός. Εγώ τον εαυτό μου δεν θα τον χειροκροτούσα. Η τοπική σύγκρουση με την Έλλη Λαμπέτη ανακηρύσσονται το πιο ερωτικό ζευγάρι του ελληνικού σινεμά και μας μαθαίνουν πλάνο-πλάνο πως λέγεται το «σ' αγαπώ». Η ζήλια όμως σκοτώνει τον έρωτα. «Τη ζήλευα ελεϊνά», λέει εκείνος. Κάποια φορά από ζήλια της χτυπούσα το κεφάλι στον τοίχο. Θυμάμαι συχνά βλέπαμε ένα ωραίο κορίτσι στον δρόμο και μου λέγε «Τάκη, κοίτα ένα τέρας». Κι όμως, μου είχε πει σε εκείνη την κουβέντα, η Λαμπέτη δεν ήταν ο μεγάλος έρωτας της ζωής μου. Το πιο δυνατό συνέστημα που ένιωσα για αυτήν ήταν όταν με εγκατέλειψε για τον Wakeman. Αισθανόμουν τάβρο σε ιαλοπολείο. Δεν μπορούσα να το χωνέψω. Όταν σας ρωτούν για τη Λαμπέτη, τι θυμάστε πιο πολύ από αυτήν, τι έχετε αγαπήσει πιο πολύ σε αυτήν? Όταν έπαιζα μαζί της. Αυτό λέτε. Και επίσης λέτε και διάβαζε θαύμασια. Θαύμασια. Χθες το βράδυ διάβαζα το Μαλακάτσι, που εμένα μου αρέσει ο σπίτι πολύ. Το διάβαζε αυτό το μεσολογγίτικο, ερικόρινο, στελασσίνο και ρεθυμιώτη εδαφή. Θα διάβαζε θαυμάσια. Και διάβαζε θαυμάσια το Ευαγγέλιο. Είναι καταπληκτικό ένας άντρας που είχε ζήσει ένα θυελώδη έρωτα με μια τέτοια γυναίκα να λέει μετά από χρόνια ότι αυτό που με έχει συγκλονίσει αυτήν το διάβαζε θαυμάσια. Και επίσης, για την πρώτη σας γυναίκα, έχετε πει το καταπληκτικό για αυτήν είναι ότι σε αυτήν ήταν ότι δεν με έκανε έλεγχο. Δεν με έλεγχε καθόλου. Δεν ζήλευε. Δεν με ρωτούσε που πήγες, τι έκανες, με ποιον μιλάς. Και για την Άννα, ότι ήταν μια μεγάλη ψυχή. Μεγάλη καρδιά. Μεγάλη καρδιά. Και πανέξυπνη γυναίκα και χαριτωμένος άνθρωπος. Εκτιμάται πολύ την εξυπνάδα, έτσι δεν είναι? Στις γυναίκες. Ο κουτός άνθρωπος είναι κουραστικό πράγμα. Τώρα δεν ξέρω αν εγώ είμαι κουτός ή έξυπνος, αλλά οι κουτί με κουράζουν. Κατά τη δική μου κρίση οι κουτί. Υπάρχει πολύ κουταμάρα σήμερα στην εποχή μου. Υπάρχει, ναι. Μα υπήρχε πάντα. Οι ώρες περνούν και στο πάρτι που λέγαμε πριν στον ουρανό, έρχονται και η Αλίκη με την Τζέννη, πάντα καθυστερημένες. Ο Γκάτσος, ο Λογοθετίδης, ο Αυλονίτης, η Άννα Γουλανδρή. Ο φίλος τους τους διηγείται θεατρικά κουσκούς, τις εντυπώσεις του από το Μέγαρο Μουσικής, κάνει πολιτικά σχόλια, διηγείται το τελευταίο ανέκδοτο του Λαμπρία που έκανε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή να χαμογελάσει, ο Χατζηδάκης το ρωτάει για τη γειτονιά τους, εκείνος του λέει χαιρετισμούς του Μίνου Αργυράκη από το χειροκομείο. Ειδήσεις για νέους ηθοποιούς, για το εθνικό, για την Ελλάδα που άλλαξε. Ζούμε μια εποχή παρακμής μεγάλης. Τα χρόνια που είχατε, σε εισαγωγικά έστω, αποσυρθεί, ήταν αρκετά, 7-8 χρόνια. Δεν μιλούσατε σε κανέναν, δεν είχε συμβεί κάτι? Όχι, τι να σου πω. Απλώς έτσι, θέλετε να μείνετε μόνος σας? Όχι, ήθελα να μην υπενθυμίζω την ύπαρξή μου, εφόσον δεν έκανε τη δουλειά μου. Θα ήθελα να παίξω τον Άμλετ, αλλά δεν μπορώ να παίξω τον Άμλετ. Αν το βγάλω το γερό Άμλετ, δεν... Δεν έχω τα κότσια για αυτούς τους ρόλους. Τη διάθεση μάλλον δεν έχει, από ό,τι βλέπω. Τι φοβάμαι. Θα μου επιτρέψεις να σας κάνω μια πολύ προσωπική ερώτηση. Πώς αισθάνεστε κάθε φορά που συναντάτε ανθρώπους έκπληκτους απέναντί σας, αποσβολωμένους, αμήχανους, ναι. Ο Χόρν. Είμαι πιο έκπληκτος εγώ με την έκπληξή τους. Γιατί? Ξέρω, δεν μπορώ να σκεφτώ ότι αφήνω έκπληκτους τους ανθρώπους. Με τι τους αφήνω έκπληκτους?
Με το μέγεθος της προσωπικότητάς σας. Δεν το έχω μετρήσει αυτό το μέγεθος, δεν το ξέρω. Έτσι πως τους βλέπετε, πως θα διασκεδάζετε λίγο από μέσα σας. Μερικές φορές, δηλαδή μήπως η εικόνα που βλέπετε είναι λίγο αστεία. Με τέρπει το να βλέπω ανθρώπους που είναι ικανοποιημένοι από μένα. Δεν λέω όχι. Ο άνθρωπος της νυχτερίδας, του Ριχάρδου, του Άμλε, του Σλούθ, του Ιβάνοφ, του Δον Ζουάν, του Χιτ, του αρχιμάστορα Σόλνες, ήταν ένας άνθρωπος ευγενής, υπερήφανος, αξιοπρεπής, με εντυπωσιακή αίσθηση του μέτρου, που αγάπησε βαθιά την Ελλάδα. Ήταν ένα πλάσμα φτιαγμένο από την ουσία των ονείρων. Σιγανά και τα πίνα σαν όλα αληθινά. Έχω στην δική σου αγάπη θάλασσα μικρή, γρήγορα περνάει ο καιρός. Ένα μεσημέρι τρώγαμε με τον πατέρα μου και ο πατέρας μου ήθελε να κοιμάται το μεσημέρι πάντα. Και λέει στη μητέρα μου να πάρει ο διάολος, αύριο θα χάσει τον ύπνο μου. Λέει γιατί με λέει στην Επιτροπή του Εθνικού Θεάτρου για τις εισαγωγικές εξετάσεις. Λέω τι είναι αυτό. Λέει η δραματική σχολή. Και αμέσως μετά πήγα στη δραματική σχολή, έμαθα που είναι και υπέβαλα μια αυτή, ήταν ο συναδεινός διευθυντής και μου λέει έληξε η υποβολή αιτήσεων, αλλά επειδή είσαι γιος του Παντελή θα... Και αρπάχτηκα έτσι από μια σανίδα την ώρα που πνιγόμουν και πήρα στη δραματική σχολή. Ήταν ο κατεξοχήν ηρωνικός ηθοποιός μας, λέει ο Κώστας Γιωργουσόπουλος, ένας εξορκιστής. Η μίμηση πράξεως για αυτόν ήταν ένα ξόρκι, ένα άλοθη, ένα προσωπείο για να εξορκιστεί η απελπισία του όντος. Και αυτό και είχε σπάσει τα στεγανά ανάμεσα στο κωμικό και το τραγικό. Ο ίδιος πίστευε πως ο καλύτερος ρόλος που είχε παίξει ήταν ο τρελός από τη 12η νύχτα του Σέξπιρ. Η τρελή του Σέξπιρ, μου έλεγε, λένε πολύ σοφά πράγματα. Ίσως να είμαι κι εγώ λίγο τρελός. Και μου υπενθύμιζε το Βυζιεινό και εκείνο το «μετεβλήθη εντός μου ο ρυθμός του κόσμου». Και ο δικός μου συμπλήρωνε. Το νιώθω πολλές φορές όταν εκνευρίζομαι και όταν γίνομαι εμπαθής. Γιατί μην νομίζετε, είμαι εμπαθέστατος. Γιατί έχετε πει ότι τα πράγματα που με συγκινούν πραγματικά δεν τα πλησιάζουν? Γιατί με συγκινούν. Φοβάστε να φτάσετε κοντά τους μήπως συμβεί κάτι? Η επαφή δημιουργεί την απόσταση και η απόσταση την επαφή. Αυτό είναι φιλοσοφία μια ζωή ολόκληρη. Να έρθεις κοντά σε έναν άνθρωπο που θαυμάζεις είναι δύσκολο. Μου είχε συμβεί κάποτε με κάποιον συγγραφέα ευρωπαϊκών, τον οποίο είχα διαβάσει και είχα ερωτευτεί όταν τον γνώρισα. Και όταν είδα μάλιστα πως έκανε μπάνιο στη θάλασσα με τον Σόβρακο, έχασα κάθε ιδέα. Να σε αγαπούν συνέχιζε είναι εύκολο, να αγαπάς είναι το δύσκολο. Εγώ ερωτευόμουν συνεχώς, με τον έρωτα ξαναγίνεσαι νέος, αν και τότε ξανακάνεις τα ίδια λάθη. Αγόρι μου που είσαι μακριά, δε φεύγει στιγμή από το νου, διψά τη ζεστή σου καρδιά, η δόλια είχε λιδονού. Τώρα που έχεις πια χαθεί απ' τη φτωχή μου τη ζωή, η καρδούλα μου μοιάζει σαν πουλί ορφανό. Δεν ξημερώνει η Κυριακή, έχει τελειώσει η μουσική και το σπίτι ρημάζει έρμο και σκοτεινό. Κρυώνω κι είσαι μακριά, εσύ που διώχνεις το βοριά και κρατάς από το χέρι
χρυσό καλοκαίρι. Τώρα που έχεις πια χαθεί απ' τη φτωχή μου τη ζωή, η καρδούλα μου μοιάζει σαν πουλί ορφανό. Η Λαμπέτη την απέριψαν στις εξετάσεις. Τη Σάρα Μπερνάρ δεν την πήραν στο κονσερβατουάρ. Λοιπόν, δεν ξέρεις ποιος έχει ταλέντο και ποιος. Άλλωστε, την ώρα που έρχεται ένα παιδί μόνο του να δώσει εξετάσεις μπροστά σε επώνυμους ανθρώπους, είναι φυσικό να έχει κάποιο τράκ και να μην αποδώσει. Έδινε την ψυχή του στο κοινό, λέει ο Τάκης Λαμπρίας. Ήταν το σπάνιο είδος του ανθρώπου, ο πολυτάλαντος και ολοκληρωμένος καλλιτέχνης, η έκφραση του ελληνικού πολιτισμού στην καθαρότερη μορφή του. Εμείς λέμε πως νιώσαμε την εποχή του μέσα από αυτόν. Ταυτιστήκαμε μαζί του και όχι με τους σύγχρονους στάρ, γιατί μας οδήγησε μέσα από το πανί ή πάνω στη σκηνή να νιώσουμε τη μυρωδιά εκείνων των άλλων καιρών που ζωντάνευσαν μέσα από την κάλπη κυλήρα, το κορίτσι με τα μαύρα, το αλίμονο στους νέους, το μια του κλέφτη, την Αθήνα τη νύχτα, τα χειροκροτήματα, το κυριακάτικο ξύπνημα, την οδό ονείρων. Ως άνθρωπος θα έχω κάνει μόσχημα. Σε όλους. Στα οικονομικά, στα ερωτικά, στα... Πάτε ταξίδια. Όχι. Βαριέμαι. Λόγω έλλειψης καλής παρέας. Όχι, τα βαριέμαι τα ταξίδια. Τι σας ευχαριστεί να κάνετε το βράδυ? Να είμαι με φίλους μου. Άμα είσαστε μόνος σας, τι κάνετε? Βλέπετε τηλεόραση, διαβάζετε, ακούτε μουσική? Τηλεόραση δεν βλέπω ποτέ. Μουσική ακούω. Σας αρέσει πιο πολύ? Ο Μπαχ. Όσο και σας φαίνεται εξαιρετημένο αυτό. Και ο Μότσαρτ. Μες στα εναλλασσόμενα σκηνικά της κυρίας με τις καμέλιες, του παράξενου Ιντερμέντζου, της τρίγκλας που έγινε αρνάκι, του Βολπόνε, του Βροχοποιού, της βαθιάς γαλάζιας θάλασσας, κοιτάζει με εκείνο το φλεγόμενο βλέμμα και μας επιτρέπει να το ρωτήσουμε κάτι ακόμη. Έχετε ιδιοτροπίες? Στα φαγητά. Ναι, τι σας αρέσει πιο πολύ? Τι δεν μ' αρέσει? Τι δεν σας αρέσει? Δεν μπορώ να φάω, δεν έχω φάει φέτα ποτέ στη ζωή μου εξού και ο Παλαμάς. Και βούτυρο φρέσκο. Όλα τα άλλα εντάξει. Δεν έχω ιδιοτροπίες, δεν είμαι φαγάς. Τώρα πια δεν μου επιτρέπει να είμαι φαγάς, γιατί έχω διαβήτη και δεν κάνω να τρώω μακαρόνια, ρύζια που μ' αρέσουν και δεν μπορώ. Ιδιοτροπίες άλλου τύπου? Ανέβεια, δεν ανέχεστε. Οικειότητα, δεν ανέχεστε. Την που πάει να μου αποσπάσει την οικειότητα, αυτό ναι, όχι. Όλοι θα περάσουν να τον δουν. Η Κοτοπούλη, ο Λιβαδίτης, ο Κωνσταντάρας, η Βασιλιάδο, ο Ζερβός, ο Τσαγανέας, που σίγουρα στο τέλος θα του βάλει τις φωνές, επειδή θα συνεχίζει να καπνίζει και εκεί ασύστολα. Ποιος καπνίζει? Ο Τανίας κατά την ώρα των συναλλαγών. Ανεδέστατε! Να σας κλέψω ένα τσιγάρο. Ναι. Έχετε. Ραλού! Η Ραλού είναι φουμαδόρα μεγάλη, έχει. Ακαπνίζετε αυτά τα άνοστα, τα... Καταλαβαίνετε τίποτα, τα... Αλλά και ο Χατζηδάκης θα κοιτάξει αλλού όταν ο Χόρν για πολλωστή φορά θα ζητήσει τα δικαιώματά του από τα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει. Κι ύστερα θα έρθουν ο Γιώργος Ρούσος, ο Βίρον Πάλης, ο Κώστας Μουσούρης, η Κατίνα Παξινού, ο Πρετεντέρης, ο Φωτόπουλος, ο Μακρύς, ο Φιλιππίδης, ο Παπαγιανόπουλος. Ο Χόρν έλεγε πως στη σκηνή μερικές φορές νομίζεις πως έχεις κάποια επαφή με το Θεό. Τώρα στη σκηνή των αστεριών θα έχει όσο θέλει παρέα το λογοθετήδι που λάτρευε και θα ακούει με προσοχή τις επαναστατικές θεωρίες του περί επιστίας. Αν θέλετε να σοβαρολογήσουμε και να εξετάσουμε το θέμα από τις κοινωνικές του πλευράς, δηλαδή να δούμε την επιστία σαν θέμα κοινωνικών δηλαδή. Μάλιστα. 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 Δηλαδή θέλω να πω άλλο ο άντρας, άλλο η γυναίκα. Γιατί? Γιατί ο άντρας είναι άντρας. Θα βγει, θα ανέβει, θα κατέβει, κινείται έξω. Κάποιος πειρασμός θα βρεθεί μπροστά του. Δεν χάλασε ο κόσμος. Ενώ για τη γυναίκα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Η γυναίκα είναι η τιμή του σπιτιού. Τόσο δώρα κάνει, αμέσως κερατάς ο κύριος Μακρυκώστας. Βέβαια,
τρόπος του λέει. Ενώ αν κάνει ο άντρας, τι είναι, χαρά στο πράγμα. Κανένας δεν θα πει τη γυναίκα του κυρία Κερατού. Διαφωνούμε, κύριε Μακρικώστα. Διαφωνούμε. Πιστεύω στο ένστικτο. Το ένστικτο μας οδηγεί. Το ένστικτο σας συμβούλευε στα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω ναι. Θα μπορούσε να θεωρηθεί και υπεύθυνο για κάποια λάθη σας, σφάλματα. Βεβαίως. Είμαι ενστικτόδης άνθρωπος, δεν είναι νοητικός. Αισθάνομαι μοναξιά, έλεγε εκείνο το απόγευμα του Ιανουαρίου. Οι φίλοι μου έφυγαν. Θα ήθελα να φύγω κι εγώ να συναντήσω τις γυναίκες μου. Είχα μαγνητιστεί από το βλέμμα του. Είχε πει πως ερωτευόταν από 5 χρονών. Η Φοφό, η Μαρία, η Μπουμπού και πολλές ακόμη. Λίγο μετά τα 20 του παντρεύεται μια κοπέλα από καλό σπίτι, τη Ρίτα Φιλίππου. Τον αγάπησε πολύ, τον αντιμετώπιζε με μητρικό τρόπο. 10 χρόνια μαζί με ένα σπουδαίο σύντροφο. Σβήνει τα στέρι του βόρεια, στην ανηφόρια. Οι γονείς μου πρόκειται συνεχώς να φύγουν για το Παρίσι, γιατί από εκεί ήρθανε, καλέσαν τον πατέρα μου. Το 12 εδώ πέρα ήταν αξιωματικό του ναυτικού. Και μείναμε. Από τον πατέρα σας πιο πολύ τι θυμάστε? Μια σκηνή, μια κουβέντα. Ένα χαστούκι που με έδωσε μια φορά. Για ποιο λόγο? Γιατί ήμασταν στα σανσέρ και ακούμπησα πάνω στα κουμπιά και σταμάτησε. Και το έχω κι εγώ αυτό, δεν μπορώ να μείνω μέσα στα σανσέρ. Έχω κλειστροφοβία. Την έχετε από τότε? Δεν ξέρω, λόγω του χαστούκιου μπορεί. Υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία του σπιτιού ή του θεάτρου που σας δημιουργούν αυτή την αίσθηση και αισθάνεστε άσχημα? Α, βέβαια. Στο θέατρο ήθελα πάντα να υπάρχει μια πόρτα που να μπορώ να φύγω. Είναι η 6η νύχτα που λείπει και κάνω μια νυχτερινή βόλτα έξω το σπίτι του. Ποιος ξέρει πόσο παράξενα θα φαίνονται εκεί στο δεύτερο όροφο της βασιλέως Γεωργίου Β' τα μέτρητα σημαίνια τα σάκια που ήταν πάντα γεμάτα από τα ποτσιγαρά του. Μπορώ να καπνίσω, αν θέλω. Το σιωπηλό τηλέφωνο δίπλα στην καρέκλα του. Η Αλτσχάιμερ είναι μια αρρώστια που διαλύει τη μνήμη, το μυαλό του ανθρώπου. Είναι βέβυλη. Ο Χόρν δεν επέτρεψε σε κανένα να δει το τέλος μιας φωτεινής διαδρομής. Έφυγες νωρίς, μα είχα κι άλλα να σου πω. Λόγια μυστικά την άλλη όψη σου να αγγίξω. Λόγια μαγικά από έναν κόσμο μου κρυφό. Θυμάμαι ένα σημείωμά του. Η αληθινή κόλαση, ο αληθινός παράδεισος δεν έχουν ορισμένη θέση. Καμιά φορά μάλιστα θεωρώ πως μπερδεύονται τα σύνορά τους. Ξέρω κολλασμένες στιγμές που έχουν την έκσταση του παραδείσου. Έχετε πει ότι είστε μοναχικός και μόνος. Το έχετε μόνος πει. Μόνος είναι, βέβαια. Αισθάνεστε μοναξιά, δεν είναι? Βέβαια. Μου λείπει η γυναίκα μου πολύ. Φοβόταν τη μοναξιά, δεν ήθελε να είναι μόνος. Η μοίρα όμως τον οδήγησε εκεί. Δεν του στέρισε όμως τους καλούς φίλους, όχι μόνο τους υψηλούς, αλλά και τους απλούς, όπως την κυρία Μαρίνα, που έζησε μαζί του 25 χρόνια. Τον φρόντιζε, του μαγείρευε και δεν άντεχε να τον βλέπει να βασανίζεται εδώ και 4 χρόνια. Μια κουβέντα ετοιμασμένη. Δεν θυμάμαι να έκανε ποτέ άσχημο μορφασμό για κανέναν άνθρωπο. Θυμάμαι μια φορά ήμουν μαθητής στη σχολή και μου είχαν δώσει να παίξω στον παπαφλέσσα του Μελά έναν Αμερικανό, το Χάου τον λέγανε. Αρρώστησε ο Ολύμπιος που πρόκειται να τον παίξει και με αρπάξαν και με ρίξαν στη σκηνή. Και αισθανόμουν όταν έβγαινε, ήταν ο Μηνωτής απάνω στη σκηνή, ήταν ο Παπαγεωργίου, ήταν ο Βεάκης. Αισθανόμουν ότι μίκρανε και ότι γινόμουν, και τώρα πώς θα με δουν ότι είμαι απάνω στη σκηνή. Δεν είχα την αίσθηση ότι υπάρχω. Το θέατρο είναι μια δύσκολη δουλειά και μένεις πάντα με άδεια χέρι. Άλλωστε και ένα επάγγελμα θνησιγενές. Από την ώρα που κλείνει η αυλαία δεν μένει τίποτα. Είναι έτσι δεν είναι? Ο ηθοποιός δεν αφήνει τίποτα πίσω. Ένα όνομα, ξέρω. Δεν είμαι φιλόδοξος ούτε αρηδίστας, νομίζω. Δεν βάζω στόχους. Τώρα αν βάλω κάτι στο μυαλό μου, άμα μου μπει κάτι, πρέπει να γίνει.
Και όταν θέλω κάτι, το θέλω τώρα. Ακαταπαύστος. Βάζω όρια. Είμαι ψεύδοσεμνός. Ψεύδομαι τριόφρον. Θέλω να κάνω αυτό που θέλω. Στο πρόγραμμα της τελευταίας του παράστασης του αρχιμάστορα Σόλνες του Ίψεν σε σκηνοθεσία Αλέξη Σολομού έγραφε: «Δεν θα μιλήσω για τη λεγόμενη απουσία μου από τη σκηνή. Η παρουσία του καλλιτέχνη δεν ταυτίζεται με την άμεση εμφάνισή του. Δεν εγκατέλειψα ποτέ το θέατρο. Ούτε το θέατρο με εγκατέλειψε ποτέ. Το σινεμά του αποστρεφόταν και τον εαυτό του στην οθόνη ακόμη περισσότερο. Μόνο μια φορά, λέει, του άρεσε η εικόνα του. Στο μια ζωή την έχουμε. Εκεί στην τράπεζα, πίσω από τον Κισέ». Πάλι καπνίζεις εσύ, κύριε Διευθυντά. Έγραφα ωραίες ερωτικές επιστολές. Έτσι μου λέγανε τουλάχιστον. Ο έρωτας είναι μέγας εμπνευστής, δεν είναι? Τα μάτια δεν ψεύδονται ποτέ. Συμφωνείτε? Απ' τα μάτια καταλαβαίνεις τον άνθρωπο. Με παράτηση. Είμαι ένα τάβρος της γυαλοπολίων. Ο εγωισμός βρίσκει 1000 δικαιολογίες για να καλυφθεί ότι δεν είναι εγωισμός, αλλά ότι είναι... Το πληγωμένο εγώ είναι αφόρητο πράγμα. Βέβαια, όσο πιο ευαίσθητος είσαι, τόσο πιο ευάλωτος είσαι. Αλλά προτιμώ να είμαι ευάλωτος παρά να είμαι ανέστητος. Και τώρα νομίζω είμαστε έτοιμοι να πάμε στην εκπομπή, την πιο πρόσφατη που κάναμε για τον Δημήτρη Χόρν, το 2008 στην ΕΡΤ, με καλεσμένους τους αγαπητούς Γιώργο Γιογλερή, Γιώργο Μιχαλακόπουλο, Γρηγόρη Βαλτινό, ήταν μαζί μας και η Ματίνα Καρά, ήταν μαζί μας και ο Δημήτρης Σίμελος. Ήταν μια, νομίζω, πολύ ωραία εκπομπή που θα του άρεσε πάρα πολύ να την παρακολουθεί από κάπου. Βεβαίως μετά θα μας έλεγε ότι «Μα τι αηδίες είναι αυτές, γιατί ασχολείστε τόση ώρα με μένα». Έτσι έκανε πάντα, έτσι έλεγε πάντα. Τον ακούμε και τους ακούμε. Εφιάλτες βλέπω. Και κυρίως το θέατρο. Δηλαδή ότι άργησα και η παράσταση έχει αρχίσει και εγώ δεν έχω πάει. Ή ότι δεν ξέρω τα λόγια μου πάνω στη σκηνή. Το βράδυ όταν μένω στο σπίτι και κλείνω την πόρτα είμαι όλο μόνος. Και αν η καημένη με περίμενε να τελειώσει η παράσταση, να έρθω να φάω εδώ. Να... Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνο το απόγευμα που επέμενε να μείνουμε όλοι μαζί του για φαγητό. Ήθελε να μας περιποιηθεί και να μας ευχαριστήσει που τον τιμήσαμε, αν είναι δυνατόν. Ήταν η πιο ευτυχισμένη στιγμή στην καριέρα όλων μας. Και εκείνος ξέρετε τι έλεγε. Θέλετε να φάτε εδώ? Θέλουμε να μείνουμε μαζί σας για το υπόλοιπο της ζωής μας. Θα σας απαλλάξω γρήγορα. Μη λέτε πράγματα τέτοια. Μα τι είμαι, ένας γέροντας. Είχα άλλες 45.000 ερωτήσεις να κάνω, σε καταλαβαίνω απόλυτα, δεν έκανα καμία. Θα τις κάνετε με δόση, με γραμμάτια. Μακάρι. Μακάρι. Για να ξεπληρώσω την ευγνωμοσύνη που αισθάνομαι σε εσάς. Μη μας δουλεύετε, κύριε Χόρν. Δεν σας δουλεύω, γιατί. Κύριε Χόρν, δεν μπορεί, θα έχετε βαρεθεί. Δεν μπορεί να μην έχετε βαρεθεί. Είναι η πρώτη φορά που υφίσταμε μια κατάληψη. Ήθελα να δω τι πράγμα είναι. Είναι πρώτη τάξη. Πρώτη τάξη. Πρώτη τάξη. Θέλετε να πάρετε κάποιο τηλέφωνο, να φύγετε? Όχι, όχι, παίζω με αυτό. Τελικά δεν έπαιζε. Πήρε τηλέφωνο και έδωσε οδηγίες για ένα υπέροχο δείπνο. Είπε όμως για κάτι μελαγχολικό. Που ακόμη είχε στα αυτιά μας, είπε αυτό που ήθελε πάντα. Θέλω έτσι να κοιμηθώ και να σβήσω, όπως πέθανε η Αρώνη. Ποιος το ξέρει, τι μας έγραψε η μοίρα, ποιος το ξέρει. Κι αν μας βρει μαζί και τ' άλλο καλοκαίρι, ποιος το ξέρει, ποιος το ξέρει. Αν θα ζήσει ο έρωτας μας, ποιος το ξέρει. Κι αν το χέρι σου χαϊδέψει άλλο χέρι, ποιος το ξέρει. Ο Δημήτρης ο Χόρν ήταν ένας άνθρωπος που είναι
είναι λίγο δύσκολο να περιγραφεί. Είχε αυτό το θείο χάρισμα. Πάρα πολλοί και σύγχρονοί του και αργότερα προσπάθησαν να πούνε τα αστεία του Χόρν, να μιλήσουν σαν το Χόρν, να παίξουν σαν το Χόρν και... αποδείχθηκε πολύ επικίνδυνο. Αποδείχθηκε επικίνδυνο και ενίοτε και γελίο. Mm-hmm. Γιατί, δηλαδή, με έχει απασχολήσει, έκαζα και το σκέφτηκα. Γιατί ο Χόρν ήταν ένα κράμα ρομαντισμού, ποίησης, και στην καθημερινότητά του, αλλά και στην υποκριτική του. Αυτό όμως το πότιζε μέσα στην αλήθεια. Είναι αλήθεια, Γρηγόρη, ότι σε έβαλε στο αυτοκίνητο τα βράδια, κάνατε βόλτες και σου έκανε κάποιες εξομολογήσεις πολύ ενδιαφέρουσες. Πάρα πολλές νύχτες. Θα σας πω έτσι μόνο χαρακτηριστικά το πώς γνωριστήκαμε, γιατί είναι ταυτόχρονα και καημός μου. Παραλίγο να παίξω μαζί του. Ήταν να ανεβάσει το φιλάργυρο και κάναμε ένα ραντεβού στο σπίτι του. Στη Ριγίλης, ναι. Και γνωριστήκαμε. Κάτσαμε λοιπόν, τα είπαμε. Μετά ο συνήθως ναυάγησε αυτό το πράγμα. Έκανα να τον δω 5 χρόνια, 6, 7, δεν θυμάμαι. Και μας είχαν καλέσει στην Αμερικάνικη Πρεσβεία για κάποια εκδήλωση. Τον βλέπω λοιπόν εκεί και κάποια στιγμή ακούω μια φωνή πίσω μου, Γρηγόρη, τι κάνεις? Λέω, έλα Χριστέ μου. Πού με θυμάται? Δηλαδή με θυμόταν και με είπε και με το μικρό μου όνομα. Τρελάθηκα. Μου λέει, δεν φεύγουμε από αυτή την αηδία εδώ πέρα να πάμε να φάμε κάπου. Αηδία εννοώντας, ξέρεις τώρα. Καταλάβαμε. Πώς είστε, τι κάνετε, περάστε και από το κότερο και όλα αυτά. Πράγματι λοιπόν, σηκωνόμαστε, πάμε, τρώμε και από τότε ήμασταν κάθε βράδυ μαζί. Δηλαδή με έπαιρνε τηλέφωνο στο θέατρο, πέρα από το σπίτι, του λέγα έλα από το θέατρο. Και θα σας πω μετά, για να μην μιλάω συνέχεια εγώ, μια καταπληκτική ιστορία όπου ήθελε να έρθει στο θέατρο, του το απαγόρευσα, τελικά ήρθε και τι έγινε. Έλα πες το τώρα, το ξεκίνησες, έλα. Με παίρνει μια μέρα τηλέφωνο στο καμαρίνι. Εγώ έκανα πρόβες στο θέατρο και μου λέει, πού είσαι? Λέω, εδώ στο θέατρο, κάνω πρόβα. Α, έρχομαι από εκεί. Λέω, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, λέω, θα σας πάρω τηλέφωνο. Δεν ήθελα να του μιλάω στον πληθυντικό. Εγώ δεν μπορούσα το μεταξύ να του μιλήσω στο ελληνικό. Ας τις αηδίες, σε παρακαλώ. Δεν μπορώ να μου μιλάω στον πληθυντικό. Του λέω, δεν γίνεται να σας μιλήσω στον ελληνικό. Κλείνω το τηλέφωνο λοιπόν. Πάω στην πρόβα, λέω, παιδιά. Έρχεται ο Χόρν λιγάκι από εδώ, μην ταράζεστε. Λένε όλοι, εάν έρθει ο Χόρν στην πρόβα, εμείς φεύγουμε. Λέω, δεν γίνεται, πρέπει να κάνουμε πρόβα. Λέει, δεν γίνεται, ή θα κάνουμε πρόβα, ή θα έρθει ο Χόρν. Να μας βλέπει ο Χόρν να κάνουμε πρόβα, αποκλείεται. Ήταν και η Κοραλία Καράν, η οποία τον ήξερε και από πιτσιρίκα, την είχε μεγαλώσει. Λέω, καλά, τον παίρνω τηλέφωνο. Λέω, μην έρθετε από την πρόβα, γιατί θα διαλυθεί η πρόβα, δεν θα κάνουν πρόβα οι ηθοποιοί, ντρέπονται, φοβούνται. Γιατί? Λέω, γιατί θα βλέπετε πρόβα και είναι τρακαρισμένοι. Έλα, αδερφέ. Λέω, μην έρθετε, σας παρακαλώ. Εντάξει, καλά, δεν θα έρθω. Θα με πάρεις μόλις τελειώσεις, να βρεθούμε μετά να πάμε για φαγητό. Του λέω, καλά. Κάνουμε πρόβα, μετά από μια ώρα βλέπω. Σας το κάνω. Κάντο. Βλέπω μια φιγούρα στο βάθος της αίθουσας. Φόραγε συνήθως ένα blazer με χρυσά κουμπιά και ένα γκρι. Βλέπω έναν άνθρωπο μόνο του. Κάθεται στην άκρη, στο τέρμα της αίθουσας, στην τελευταία καρέκλα. Και κάθεται εκεί. Λέω, Θεέ μου, ήρθε. Να μην τον πάρουνε χαμπάρι. Και κάποια στιγμή, έτσι όπως κάναμε πρόβα, καθόμουν εγώ μπροστά τους, έκανα... Ναι, ναι. Τον έκρυβες. Τον έκρυβα και τα λοιπά. Μου κάνει λοιπόν κάποια στιγμή η Κοραλία η Καράντη, ποιος είναι εκεί? Λέω, πού? Λέει, στο τέρμα της αίθουσας. Λέω, κανένας. Πώς κανένας, κάποιος κάθεται, μια φιγούρα βλέπω. Είχε τη μύγα αυτή και τη σιλιαζόταν, ξέρεις τώρα. Λέω, κανένας μωρέ, δεν είναι κανένας. Και καταλαβαίνει ότι μιλάμε για αυτόν και λέει το αμίμητο. Δεν είμαι εδώ. Συνεχίστε. Σαν να μην είμαι εδώ. Εγώ είχα την τύχη, πολύ νέος ηθοποιός, 6 χρονών, 7, όχι ηλικιακά ήρθε ηθοποιός. Όχι, βιολογικά. Το 1968 μου έκανε την τιμή και με κάλεσε να συμπροταγωνιστήσω στο Δον Ζουάν του Μολιέρου, παίζοντας το Σγαναρέλο. Καταλαβαίνεις την ταραχή ενός νέου ηθοποιού όταν
θα έπαιζε με το θεριό, με το θεριό του ελληνικού θεάτρου που λεγόταν Τάκης Χορ. Πραγματικά ξεκινήσαμε πάρα πολύ τρακ από το σπίτι, πήγα, βρήκα έναν ζεστό άνθρωπο ο οποίος από την πρώτη στιγμή έτσι με αγκάλιασε, μου συμπαραστάθηκε στις δυσκολίες, ίσως προς ίσως. Προχωράγαμε την πρόβα με τις αγωνίες τις οποίες μετέφερε απάνω μου, εγώ μετέφερα τις δικές μου, ανταλλάσσαμε προβλήματα και πραγματικά ήταν ένα ταξίδι μαζί του, συγκλονιστικό, και από αυτή τη συνεργασία ανακάλυψα τον άνθρωπο ηθοποιό, έναν ηθοποιό που εγώ δεν έχω συναντήσει το μέγεθος σε αυτά τα 50 χρόνια της καριέρας μου στο θέατρο, εκτός από έναν, και είναι αγαπητός ο Βασίλης ο Διαμαντόπουλος. Μέγεθος μεγάλου ηθοποιού, ευλογημένου, αλλά ήταν εντελώς άλλης πάστας ο Τάκης. Ο Τάκης ήταν ευλογία Θεού, καταγωγής, φινέτσας, δύσκολο είδος για το βαλκανικό χώρο. Θα μπορούσα να τον παρομοιάσω με τον Ζεράρ Φιλίπ. Είχαν πολλά κοινά στοιχεία, φινέτσας και αμεσότητας. Και κύριε, ήταν σπουδαίος άνθρωπος. Σπουδαίος άνθρωπος, ήταν ανοιχτός στη νεολαία και πολύ ωραία έχει καθιερωθεί το βραβείο του Χορν, ανοιχτός στους νέους ανθρώπους, γαλαντόμος. Θυμάμαι στα διαλύματα του Δον Ζουάν που πηγαίναμε στους Ζώνας να φάμε και πήγαν μπροστά ο Τάκης και πίσω ένας Μήνος από γκαρσόνια και μοίραζε χιλιάρικα ο Τάκης. Τάκη, τι κάνεις, δεν καθίσαμε ακόμα. Δεν είναι σίκ το μετά, το πριν είναι, Γιώργο. Και πηγαίνουμε και τρώγανε τα γκαρσόνια συνέχεια. Η χρόνια φοβία του ήταν με τη φωνή και με τα κρυώματα. Εκεί, πολλές φορές σταμάτα για αεροπλάνα, αλλά πολύ περισσότερες σταμάτα για παράσταση. Συνεχώς. Γιατί να πληρωθεί τα αγαπητοί μου θεατές. Δεν έπαιζε στο θέατρο. Επειδή φοβόταν μήπως τον προδώσει η φωνή του. Ήτανε, ναι. Όχι, δεν ήταν μήπως τον προδώσει η φωνή του. Ας πούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, στο Ριχάρδο τον Τρίτο έχει βγάλει μία παράσταση, ο ρόλος είναι εξοντοτικός στο Ρικάρδο τον Τρίτο και έχει μείνει μόνο ένας τελευταίος μονόλογος μετά τον εφιάλτη που βλέπει όλους αυτούς που έχει κατά το προηγούμενο διάστημα δολοφονήσει. Και μένει ένας μονόλογος και η κλασική, το βασιλιόμου για ένα άλογο. Αυτά όλα. Μιλάμε για ένα δημοτικό θέατρο 700 θέατρο που είναι κατάμεστο, με μια προοπτική 10 ημερών που είναι όλα προπολιμένα. Σταματάει, βγαίνει από τη σκηνή. Εγώ είμαι εκεί, μόλις έχω τελειώσει μια δική μου σκηνή, γιατί έπαιζα κι εγώ, και μου λέει: τέλος, δεν έχει άλλο. Τι δεν έχει άλλο. Δεν συνεχίζω. Τάκη, μην τρελαθούμε. Ένας μονόλογος έχει μείνει. Δεν μπορώ. Τάκη, ένας μονόλογος είναι. Έχεις παίξει 2-3 ώρες παρατέταρτο. Είναι βουνό, μου είπε. Δεν μπορώ να το ανέβω. Να στην άλλη μέρα, μου είπε. Μα δεν υπάρχει άλλη τίποτα. Όχι, δεν μπορώ. Εδώ παίζει μια μπορεί να πει κανείς ότι είναι μια ελιτίστικη αντίληψη του θεάτρου. Όμως επειδή εγώ τον ξέρω, δεν μπορούσε να το πει. Παιδιά, είναι αλήθεια. Απίστευτο. Δεν μπορούσε να το πει. Ανασφάλεια. Δεν ήταν το λαιμό του. Κάτι ανασφάλεια δεν λειτουργούσε μέσα. Ένα βράδυ λοιπόν ήρθε και την παράσταση η Έλλη και μου λέει: Γιωργάκη, κάτσε λιγάκι να θέλω λίγο με την Έλλη να μιλήσω. Κατά τις 4 ώρα το πρωί, μιλάγανε συνέχεια μέσα, φύγαμε και ανεβήκαμε την οδόν Αμερικής, όπου έτσι αγκαλιάστηκαν και περπάταγαν σαν ένα ζευγάρι όπου δεν είχε χωρίσει ποτέ. Υπάρχει και κλασικό ανέκδοτο, όπου πάει να παίξει στο θέατρο και λέει στον επιχειρηματία: σήμερα δεν μπορώ, είναι η φωνή μου κλεισμένη. Του λέει: μίλες ανοησίες. Έξω περιμένει κόσμος, είναι ουρά, το θέατρο έχει γεμίσει. Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να παίξω. Θα παίξεις, δεν μπορώ να παίξω, θα παίξεις. Σε παρακαλώ πολύ, δεν μπορώ να παίξω, λυπήσουμε, δεν μπορώ να τους κοροϊδέψω. Θα παίξεις, θα αυτό, αρχίζουν οι βρισχές κτλ. Στο τέλος λοιπόν, του λέει: θα παίξεις. Του λέει: εντάξει, με νίκησες, θα παίξω, αλλά μόνο το πρώτο μέρος. Yeah.
είναι ένα μωρό άτακτο. Ένα περίεργο μωρό. Παραπάνω δηλαδή δεν αντέχω. Μοιάζει με αυτό που έλεγε ο Γιώργος πριν. Ενώ αν τότε ήταν σίγουρος ότι υπήρχες εσύ από πίσω να κρατάς τα μπόσικα και την ώρα που παίζει ο Γιογλερής να βγεις να μιλάς σαχόν, θα τα είχε δεχθεί όλα αυτά. Πώς το έχεις κάνει αυτό. Αυτές οι ατιμίες που έκανες εσύ, γιατί τις έκανες, Γρηγόρη Βαλτινά? Ξέρεις τι, έχουμε εδώ και δεκαετίες με τον Γιώργο. Ένα αστείο. Επειδή λατρεύουμε το χώρο, μας αρέσει ο χώρος, τον αγαπάμε όλα αυτά τα χρόνια. Ο Γιώργος βέβαια ήταν δίπλα του. Συνεχώς. Εγώ λοιπόν ρουφάω και το Γιώργο μαζί με το χώρο την εποχή που κάναμε παρέα. Δυστυχώς προς το τέλος του βίου του. Έτσι λοιπόν πάρα πολλές φορές και στο θέατρο που παίζουμε με το Γιώργο, όσες φορές έχουμε παίξει, παίζουμε και οι δύο σαν το χόρν. Ακούς δύο χόρν απάνω στη σκηνή. Δηλαδή, κατά διαστήματα, έτσι. Κατά διαστήματα. Το κοινό δεν καταλαβαίνει ότι εκείνη την ώρα εμείς κάνουμε το χόρν. Αλλά λέμε, ας πούμε, το ρόλο και του λέω: τι γίνεται, Φρέντ, πες μου τι γίνεται. Αυτό λοιπόν, αυτό το αδιόρατο πράγμα που γιατί περνάει. Γιατί μου το χάσει αυτό, Γρηγόρη. Λοιπόν, εκείνη την ώρα ο κόσμος δεν καταλαβαίνει αυτό το πράγμα που κάνουμε. Αυτό είναι το λιγότερο. Εμείς όμως γελάμε. Αυτό είναι το λιγότερο. Αυτό είναι το λιγότερο. Το τραγικό ποιο είναι? Να παίζει ο Γιογλερής επάνω στη σκηνή και να είμαι εγώ κάτω θεατής και πάρα πολλές φορές σε μια πολύ χαμηλή συχνότητα που την ακούει μόνο ο Γιογλερής. Η γνωστή γιογλερική συχνότητα. Ναι, να μιλάει ο Γιογλερής και εγώ από κάτω σαν θεατής να το ατακάρω σαν χόρν. Λέει, ας πούμε, καλημέρα, λέει ο Γιογλερής, καλημέρα, τι γίνεται, πώς ήταν το πρωινό? Και του λέω εγώ από κάτω πάρα πολύ χαμηλά, πώς να είναι ιδίες. Τα ακούει ο Γιογλερής αυτό. Όπου καταλαβαίνει ότι είμαι κάτω. Έκανε διόλες. Πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Άτακτος, μόνο παιδί. Μα αυτό είναι να παίξω μόνο το πρώτο μέρος. Ναι, αλλά μόνο το πρώτο μέρος. Δηλαδή, έκανε μια συμφωνία, ένα συμβιβασμό. Ότι εντάξει, θα σου κάνω τη χάρη, αλλά μέχρι τη μέση. Παραπάνω δεν μπορώ. Ήτανε ο τρόπος που αφηγεί το χόρν κάποια πράγματα ήταν σπάνιος. Όσο που πολλά πράγματα που αφορούν σε άλλους νομίζουμε ότι είναι ιστορίες του χόρν. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι ανεκδίγη. Μαζευόμασταν το βράδυ στο σπίτι, ας πούμε, να φάμε και μας έλεγε απίστευτα πράγματα. Γελάγαμε ασταμάτητα, μίλαγε ασταμάτητα. Τον χόρτενες, τον χάζευες. Ήτανε συναρπαστικός. Ήταν υπερβολικός. Ήταν ρομαντικός ποιητικός. Αλλά όλα αυτά είχαν μια αλήθεια. Mm-hmm. Που μπορούσες να τα ακούσεις με αυτόν τον τρόπο μόνο από αυτόν τον άνθρωπο. Και από κανέναν άλλο. Αυτό και δεν μπορούσε κανείς να το μιμηθείτε. Ακριβώς. Εμείς τώρα κάνουμε μίμηση. Mm-hmm. Θυμάμαι μία από τις ιστορίες που έλεγε, που είναι συναρπαστική. Ήταν στην κατοχή λοιπόν η Κοτοπούλη και μας το έλεγε έτσι τόσο γλαφυρά. Εγώ δεν μπορώ να το μεταφέρω τώρα. Εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Μας το έλεγε τόσο γλαφυρά κάθε φορά. Τον βάζαμε και το έλεγε πάλι και πάλι και πάλι. Οι ηθοποιοί δεν είχαν λεφτά ως συνήθως. Και πόσο μάλλον στην κατοχή. Έτσι λοιπόν τους μάζευε η Κοτοπούλη στο θέατρο για να. Στο σπίτι το βράδυ, τους έφτιαχνε κάποιο φαγητό, να μιλήσουν, να γελάσουν, να φάνε. Μέσα στο θίασο υπήρχε και μια σουμπρέτα, η Μερούλα. Έτσι λοιπόν κάθε βράδυ, έτσι όπως ήταν και πειραχτήρι η Κοτοπούλη, την πείραζε για αυτά που φόραγε, για αυτά που έφερε κτλ. Και της έλεγε: τι γίνεται, Μερούλα, πάρα πολύ ωραίο φόρεμα. Τι έλεγε λοιπόν η Μερούλα, με το δελτίο, κυρία Μαρίκα. Με την ούντρα. Δεν το ξέρει ο κόσμος και το λέω δελτίο τώρα. Το δελτίο λοιπόν με το δελτίο για το πώς τους νεότερους. Σου δίνανε δελτίο, μπορούσες να πάρεις φαγητό ή να το ανταλλάξεις για να πάρεις ρούχα. Ένα κουπόνι, έτσι. Ερχόταν την άλλη μέρα λοιπόν, της έλεγε, ωραίο παλτό, Μερούλα. Με το δελτίο, κυρία Μαρίκα. Μπαίνει μια μέρα η Μερούλα μέσα, φόραγε μια υπέροχη γούνα. Πολύ ωραία γούνα, Μερούλα. Με το δελτίο, κυρία Μαρίκα. Τελειώνει το φαγητό, κάτσαν όλοι γύρω από το τζάκι μετά να ζεσταθούνε και δεν αντέχει η Κοτοπούλη και λέει στη Μερούλα, βρε Μερούλα, δεν κλείνεις και τα πούτια σου να μην καεί το δελτίο σου. Στο θέσιο της Κοτοπούλη υπάρχει η Ελένη Χαλκούση. Mm-hmm. Πριν από τον πόλεμο. Η μαμά του Σαββουάρ Βίβρα. Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Και όχι μόνο. Γαλλοτραφής, έκανε εισήγηση, ήταν εισηγητής κατά κάποιο τρόπο δραματολογίου, το γαλλικό μπουλβάρ και ένα σωρό πράγματα. Και έπαιζε κατά διαστήματα κάποιους
μικρούς ρόλους. Πάντα όμως περίμενε να έρθει η ευκαιρία της να παίξει και κάτι πιο σημαντικό. Το 1940 λοιπόν αποφασίζουν να ανεβάζουν τον Μάκβεθ, τον Οθέλο. Εκεί πια πιστεύει ότι ήρθε η ώρα της η Χαλκούση να παίξει και αυτή κάτι. Πάει την άλλη το πρωί, βλέπει το όρδινο και βλέπει ξαφνικά στην διανομή. Στη διανομή αυτό βλέπει την πώς τη λένε τη γυναίκα του Ιάγου, την Δεσδεμόνα. Την Εμιλία. Βλέπει την Εμιλία, η Νίτσα η Τσαγανέα. Μούτρα. Πλερέζα. Δεν της άρεσε. Γιατί η Νίτσα η Τσαγανέα ήταν τροφάλι, ήταν νοστιμούλα τότε κλπ. Και της έδωσε την Εμιλία. Έρχεται η πανέξυπνη Κοτοπούλη και τη βλέπει με κάτι μούτρα μέχρι κάτω. Της λέει, τι συμβαίνει Ελένη? Και λέει, κύριε Μαρίκα, είμαι πολύ στενοχωρημένη. Για ποιο λόγο Ελένη? Προσπαθώ να μιμηθώ τον χρόνο, έτσι ο χρόνο την έκανε. Για ποιο λόγο Ελένη? Λέει, να, και εγώ τόσα χρόνια εδώ περίμενα να παίξω κάτι, κυρία Μαρίκα μου. Σαν ποιο ρόλο τη είπε, είναι να παίξω την Εμιλία. Ακούζω, Ελένη, τη είπε, την Εμιλία, εκτός από τον Ιάγο, που ήταν ο άντρας της, την Μπουπ, ο Θέλος και άλλοι πολλοί. Έλα εδώ, χρυσό μου, πάλι στον καθρέφτη. Για κοίταξε μας εμάς, χρυσό μου. Υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο που να μας μπιπ εμάς? Είναι, είναι απίστευτο, ε. Γιατί βάζει τον εαυτό τη μέσα. Κανείς δεν μπορεί να σε μπιπ εσένα. Εμάς. Εμάς. Θα το λέω. Υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο που να μας μπιπ εμάς? Απάντησε. Έλεγε καταπληκτικά ο Γόρν ένα... Στο θείασο της Κοτοπούλη υπήρχε, είχε μανία με την Κοτοπούλη. Έλεγε λοιπόν διάφορα με την Κοτοπούλη. Συνέχεια υπήρχε ο Χριστοδούλου. Ναι, βέβαια. Έτσι. Ο ηρωικός, ο φοβερός Χριστοδούλου. Ο οποίος ο Χόρν τον αντέγραφε. Δηλαδή ήταν η παρέα του, ήθελε να τον ακούει συνέχεια κτλ. Ήταν ο αγαπημένος του, ας πούμε. Λοιπόν, ο Χριστοδούλου ήταν γκέι. Έτσι. Ήταν ομοφιλόφιλος. Πάει λοιπόν μια μέρα στο καμαρίνι της Κοτοπούλη, βαφόταν η Κοτοπούλη στον καθρέφτη και της λέει, κυρία Κοτοπούλη, τα φυγείτε ο Χόρν, ο οποίος μεταξύ φωνής δικής του και του Χριστοδούλου, ανακατεμένα. Κυρία Κοτοπούλη, είμαι ηθοποιός, αλλά ξέρετε ότι γράφω και ποίηση. Έχω βγάλει λοιπόν μια ποιητική συλλογή. Πες μου λοιπόν, Χριστοδούλου, τι θέλεις? Θέλω τη συμβουλή σας. Λέει, ναι, πες μου, βαφότανε η Κοτοπούλη. Κοιτάξτε, κυρία Μαρίκα, όσον ούπο βγαίνει κάποιος εκδότης, με πιέζει να την εκδώσουμε την ποιητική συλλογή. Αλλά επειδή είμαι και ηθοποιός, θέλει να βάλει και τη φωτογραφία μου έξω στο εξώφυλλο. Καταλαβαίνετε, για λόγους εμπορικούς, να πουλήσει το βιβλίο. Και τι θέλεις, Χριστοδούλου? Δεν ξέρω, έχω δίλημα να τη βάλουμε τη φωτογραφία, να μην τη βάλουμε. Βρε, Χριστοδούλου, δεν βάζει το που τον ξέρει και όλος ο κόσμος. Για έχουμε εκτραπεί. Απίστευτα. Κρατήστε μας, γιατί σε λίγο τα ιερά τέρατα θα μας τα κόψουν. Σας παρακαλώ όμως αυτό να του βάλετε ένα μπιπ, γιατί είναι λίγο βρώμικο. Ένα μόνο. Να προσέχει. Να προσέχει. Γιατί λες πράγματα. Τι να κάνω τώρα. Πρέπει να προσέχει. Κοίταξε. Κοίτα μου χαρά στο βλέμμα που έχει που λέει. Ένα εκατοστό από... Από τις βραδιές που εκατομμυριωστό, δεν είναι και εκ των υστέρων. Βέβαια. Εσύ κακός που το έβαλες την ώρα της πράξης. Εγώ κόπηκα, γιατί δεν λαχτάρισε το μάτι μου την ώρα που το είπα. Γιατί το Γρηγόρης ο Παμπώνηρος λαχτάρισε το μάτι. Δεν ξέρεις τι είναι αυτός. Καλά, αργότερα, αν έχουμε. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για το ένστικτό του. Είχε ένστικτο σε αυτά που επέλεγε, σε αποφάσεις που κατέληγε. Μέσα σε όλα τα αστεία. Είχε όλα τα στοιχεία του μεγάλου δημιουργού, ο Τάκης. Ήταν ασφαλής. Συγκρούεται συνέχεια με τις ανασφάλειές του, με τις ανεπάρκειές του, με τον εαυτό του. Ήξερε αυτό που λέμε αφαίρεση, αυτό που έλεγε και ο δάσκαλός σας ο Μελάς, ότι για να γράψεις πρέπει να σβήνεις. Το ξέρε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Έσβηνε, έβαζε στην πάντα πράγματα περιτά και εγώ νομίζω ότι αυτό ακριβώς ήταν το μέγα χάρισμα, πέρα από τα άλλα, αλλά ήταν ένας δημιουργός που δεν ήταν εφησυχασμένος, πάντα αμφισβητούσε τον εαυτό του και πολλές φορές πάρα πολύ άγρια.
και αυτές οι ανασφάλειες που λέμε, που να βγω, να μην βγω, δεν μπορώ να πω το μονόλογο, πραγματικά ήταν υπαρξιακές αγωνίες απάνω στο αποτέλεσμα της τέχνης του. Και εκεί ήταν και το μέγεθος του χώρου. Κάπου εδώ αποχαιρετούμε προς το παρόν τον Γιώργο Μιχαλακόπουλο, τον Γιώργο Γιογλερή και τον Γρηγόρη Βαλτινό και τους δίνουμε ραντεβού για αύριο στις 4. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας και θα έχουμε και περισσότερα αποσπάσματα από κουβέντες του, από απαγγελίες του, από ρόλους του, από τραγούδια του. Και όταν λέω του, εννοώ του Δημήτρη Χόρν. Γεια σας. Έφυγες νωρίς, ούτε που πρόλαβα να αρχίσω. Έφυγες νωρίς, μα είχα κι άλλα να σου πω. Λόγια μυστικά, την άλλη όψη σου να αγγίξω. Λόγια μαγικά από έναν κόσμο μου κρυφό. Έφυγες νωρίς, κομματιασμένες υποσχέσεις. Έφυγες νωρίς, χειρονομίες βιαστικές. Έκλεισε σιγά την πόρτα, μήπως με πονέσεις. Βρήκες τελικά δυο-τρεις κουβέντες τυπικές. Ποιος φωνάζει, ποιος πληγώνει τη σκοπή, τι να θέλει να μου πει. Ποιος φωνάζει, ποιος πληγώνει, τι να θέλει να μου πει. Ακροβασία στο κενό, τόση μοναξιά σε πιο αστείο να χωρέσει. Τίποτα δεν ζω να μη φαίνεται φθηνό. Ποιος φωνάζει, ποιος πληγώνει τη σκοπή, τι να θέλει να μου πει. Ποιος φωνάζει, ποιος πληγώνει τη σιωπή, τι να θέλει να μου πει. Flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. A new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Αγιά σε μια έσκυψαν για το χατήρι σου. Κι ολόκληρο το κρύψαν το παραθύρι σου.
στο κόκκινο γεράνι τη φλόγα του πετά. Εσύ σε για στεφάνι κι εγώ του θάνατα. Πες ειν καλά το γυνάτι σου, δε σου θυμώνω εγώ. Κι αν μου γυρίζεις την πλάτη σου, εγώ δε σε παρεξηγώ. Παράτε βιολιτσίδες, ασυγικό σκοπό. Στο πλάι μου την έχω, εκείνη που αγαπώ. Βασιλικό στη γλάστρα, πλάτη φίλος ανθεί. Κι εγώ μιλάω με τ' άστρα για σέναν εξανθεί. Στα χείλια σου το γέλιο, στα μάτια η απονιά. Εγώ θα την εκάψω αυτή τη γειτονιά. Ρε ασύν καλά το γυνάτι σου, δε σου θυμώνω εγώ. Κι αν μου γυρίζεις την πλάτη σου, εγώ δε σε παρεξηγώ. Παράτε βιολιτζίδες, ασυγικό σκοπό. Στο πλάι μου την έχω, εκείνη που αγαπώ. Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Real FM, στο Feeling Good, είμαι Σεμίνα Διγενή. Είμαι εδώ μαζί με το Λάσκαρη Αγοραστό στον ήχο. Το τηλέφωνο μας είναι 211-200-8200. Το email studio papakirialfm.gr και το SMS, αν θέλετε να το στείλετε, real κενό αποστολή στο 19650. Είμαστε εδώ λοιπόν για τη δεύτερη εκπομπή στον Πρίγκιπα, στον Δημήτρη Χόρν, που έφυγε πριν από 20 χρόνια, 16 του μήνα συμπληρώνονται 20 χρόνια. Και σκέφτηκα να ετοιμάσω δύο εκπομπές, τη χθεσινή και τη σημερινή, αφιερωμένες αυτόν από αποσπάσματα της, εκείνης της μεγάλης συνέντευξης που μου είχε δώσει το 1993 για τον Αντένα και με αποσπάσματα από άλλες δύο εκπομπές που είχα κάνει στην ΕΡΤ με αφορμή τα 10 χρόνια από το θάνατό του. Και μία μετά με τους φίλους του, με τον Γιώργο Γιογλερή, τον Γρηγόρη Βαλτινό και βεβαίως τον Γιώργο Μιχαλακόπουλο. Μαζί μας ήταν και η Ματίνα Καρά, η αγαπημένη του φίλη. Και νομίζω ότι κάναμε μια εκπομπή ακριβώς στα μέτρα του. Έτσι όπως θα του άρεσε να μιλάμε για αυτόν και μπορεί και να ήθελε να πάρει και αυτός μέρος σε μια τέτοια παρέα που είχε τόσο κέφι εκείνη την ημέρα. Στην Real News που κυκλοφορεί σήμερα, έχω σχεδόν δύο σελίδες για εκείνον. Στο άρθρο μου μάλιστα έχω βάλει τίτλο «Ανυπόφορα μαγικός», γιατί αυτό αισθάνομαι γι' αυτόν. Έλεγε «Θα υπάρχω ως μακρινή ανάμνηση, ως μια γνωριμία που προσέφερε ευκαιρία για κρίσεις, συγκρίσεις και παραδείγματα προς αποφυγήν. Ένας συμπαθής εφιάλτης. Ο Χόρν, θα λες, Θεός χωρέστον, ήταν υποφερτός ανυπόφορος». Αυτό έλεγε λίγο πριν από το τέλος. Το θυμάμαι πολύ καλά. Θέλω μόνο μια μικρή παράγραφο να σας διαβάσω. Αν θέλετε πάρτε τη Real News και διαβάστε τα υπόλοιπα. Έχουν πολύ ενδιαφέρον. Έλεγα λοιπόν σε αυτό το άρθρο ότι ό,τι κρατάω από εκείνα τα 3 απογεύματα μαζί του είναι η πεποίθηση ότι ήταν μάγος. Αφού μπορούσε να μεταμορφώνει το συμβατικό ψέμα της τέχνης σε αλήθεια της ζωής, ήταν μάγος. Αφού γνώριζε τη μέθοδο της συναρπαστικής συνύπαρξης του ενστίκτου με την τεχνική, του αισθήματος με τη σκέψη και της αναπαράστασης με την ενσάρκωση, ήταν μάγος. Ήταν ποιητής. Στο δισέλιδο αυτό μιλούν, με έκαναν την τιμή να μιλήσουν πάλι ο Γιώργος Γιογλερής, ο Γρηγόρης Βαλτινός, ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος, η Μάρο Κοντού, η Στεφανία Γουλιώτη και βεβαίως η Ματίνα Καρά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα μικρό απόσπασμα από μια απαγγελία του. Απαγγέλει Καριωτάκη ο Χόρν. Να ακούσουμε αυτό και μετά να περάσουμε στα αποσπάσματα από τις εκπομπές. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτή την απαγγελία. Μετά θα ακούσουμε και τα υπόλοιπα. Γλυκά θα κοιμηθούμε σαν παιδάκια γλυκά. Και απάνω θέμας θα φεύγουν στον ουρανό τα αστέρια και τα εγκόσμια.
Θα μας χαϊδεύει ως όνειρο το κύμα και γαλανό σαν κύμα το όνειρό μας θα μας τραβάει σε χώρες που δεν είναι. Αγάπες θα είναι στα μαλλιά μας οι άβρες. Η ανάσα των θηκιών θα μας μυρώνει. Και κάτω από τα μεγάλα βλεφαρά μας, χωρίς να το γρυκούμε, θα γελάμε. Τα ρόδα θα κινήσουν από τους φράχτες και θα έρθουν να μας γίνουν προς κεφάλι. Για να μας κάνουν αρμονία τον ύπνο, θα αφήσουν τον ύπνο τους στα ειδόνια. Γλυκά θα κοιμηθούμε σαν παιδάκια γλυκά. Και τα κορίτσια του χωριού μας, αγριαπηδιές, θα στέκουνε τριγύρω και σκύβοντας κρυφά θα μας μιλούνε για τα χρυσά καλύβια, για τον ήλιο της Κυριακής, για τις ολάσπρες γάστρες. Το χέρι μας κρατώντας η κυρούλα και όπως αργά θα κλείνουμε τα μάτια, θα μας διηγέται ο χρύς σαν παραμύθι την πίκρια της ζωής. Και το φεγγάρι θα κατεβεί στα πόδια μας λαμπάδα, την ώρα που στερνά θα κοιμηθούμε στο πράσινο ακρογιάλι της πατρίδας. Γλυκά θα κοιμηθούμε σαν παιδάκια που όλη τη μέρα εκλάψαν και αποστάσαν. Ξέρω κάποιο αστέρι, αστέρι, αστεράκι που λάμπει χλωμό. Να σου το χαρίσω, το έχω μεράκι, αλλά δεν κολμώ. Είναι σαν διαμάντι για ωραίο χεράκι και για άσπρο λαιμό. Το μικρό εκείνο αστέρι, αστεράκι που λάμπει χρώμο. Ξέρω κάποιο αστέρι, αστέρι, αστεράκι που λάμπει ψηλά. Να σου το προσφέρω απόψε δωράκι, με παρακαλά. Λέει πως στο λαιμό σου ή και στο χεράκι θα ζει πιο καλά. Το μικρό εκείνο αστέρι, αστεράκι που λάμπει ψηλά. Ξέρω κάποιο αστέρι, αστέρι, αστεράκι που ζει μοναχό. Στου ουρανού τα πλάτη το τρώει το σαράκι και κλαίει το φτωχό. Τα άστρα των ματιών σου του ανάψαν νεράκι και ανησυχώ. Μη μου σβήσει εκείνο το αστέρι, αστεράκι που ζει μοναχό. Μη μου σβήσει εκείνο το αστέρι, αστεράκι που ζει μοναχό. Αυτή η γειτονιά είναι για όλους μας ένα κλουβί. Κανείς δεν ζει αληθινά αυτό που θα ήθελε να ζει. Γιατί το όνειρο είναι μια στιγμή και όλες οι άλλες οι στιγμές απελπισία. Μέσα σε αυτό το δρόμο γεννιόμαστε, ζούμε και πεθαίνουμε. Μαζί με εμάς και τα όνειρά μας.
μαζί με εμάς και τα παιδιά μας. Γι' αυτό να πάρτεις αυτό το δρόμο είναι κάτι πιο λυπητερό και από το θάνατο. Για ένα γραμμόφωνο που όλο ένα ξεκουρδίζεται. Δύο υδρωμένα χέρια στο άσπρο φόρεμα ενός κοριτσιού. Ένα σκύλος που απορεί. Ένα ποτήρι αυγιανό στην άκρη της αυλής μου. Μια κόκκινη κορδέρα στη μαλλιά της. Ένας κρυφός ανεφημερός. Ένα αρπαχτικό βλέμμα θηρίου που δεν τολμάει να αγγίξει. Ένα κλουβί στην πόρτα σου με ένα πουλί που κοιμάται. Γι' αυτό να πάρτι στο δρόμο των ονείρων είναι στιγμή πιο θλιβερή και από τη στιγμή του ονείρου. Είναι ένα ξεύτισμα ζωής. Ένα παιχνίδι χάρτινο στα χέρια των αγγέλων. Κοιτάξτε τούτο το κλουβί. Είναι λιγάκι πιο μεγάλο από την καρδιά μου και όμως δεν μπορεί να χωρέσει την αγάπη μου. Κοιτάξτε και τούτο το κορίτσι. Θα του χαρίσω το κλουβί και ένα τραγούδι θα μου πει. Για το πουλί που χάθηκε. Για το πουλί που πια δεν ζει. Όταν έφυγε ο Χόρν τον Ιανουάριο του 1998, ο Μάριος Πλωρίτης έγραφε στο Βήμα. Ο κοινός, ο καλός ηθοποιός, αποδίδει το ρόλο του. Ο σπουδαίος και γι' αυτό σπάνιος ηθοποιός τον βαθαίνει, τον πλαταίνει, τον πλουταίνει. Ο καλός ηθοποιός είναι εκτελεστής. Ο κάλλιστος είναι συνδημιουργός. Και αυτή η συνδημιουργία, αυτή η αναδημιουργία δεν είναι λιγότερο επώδυνη από την αρχική και πρωτότυπη. Συνοδεύεται από ατέλειωτα ερωτήματα, από στρατούς αμφιβολίας, από αλυσίδες βασανισμούς. Έτσι και ο Δημήτρης Χόρν. Αδιάκοπα αυτοελέγχεται, αυτοβασανιζόμενος, αυτοκατηγορούμενος, αυτοσαρκαζόμενος. Η πολυσυζητημένη ανασφάλειά του. Συνεχίζουμε να ακούμε αποσπάσματα από τις εκπομπές μου με τις συνεντεύξεις που μου έδωσε και με τα αποσπάσματα της κουβέντας που είχαμε με τους φίλους του στο στούντιο, με τον Γιώργο Μιχαλακόπουλο δηλαδή, τον Γιώργο Γιογλερή, τον Γρηγόρη Βαλτινό και τη Ματίνα Καρά από το μακρινό 1998 και το 2008. Πάρα πολλές φορές για αρκετούς ρόλους, έτσι όπως κάναμε την αναδρομή ας πούμε της καριέρας του και λέγαμε «Αχ, ήταν ωραίο εκείνο, ήταν ωραίο εκείνο», ήταν πάρα πολύ απλά. Έλεγε «Ήμουνα έσχος». Να μπορούσα τώρα να το διαγράψω, να μην το είχα παίξει ποτέ στη ζωή μου αυτό το πράγμα. Δεν ήταν ποτέ ικανοποιημένος με τίποτα, από αυτά που έκανε. Υπήρχαν δε μερικά τα οποία δεν ήθελε ούτε να τα θυμάται. Όταν έβλεπες η παράσταση και όπως λέμε κάποια φορά, αυτή τη στιγμή σου που δεν ήθελε να το επισημάνει στη στιγμή, γιατί θα την έχανε. Ήταν σίγουρος ότι θα την χάσει. Μα το ξέρε. Γιατί είναι σοφό αυτό. Γιατί όταν παίζεις και έρχεται ξαφνικά στο μυαλό σου ότι σου έχουν επισημάνει ότι αυτό το κάνεις πάρα πολύ καλά και πραγματικά το χάνεις, γιατί αποσυγκεντρώνεσαι. Ναι. Γιατί κατάλαβες, σου έρχεται η φράση του ανθρώπου που σου το έχει πει και χάνεις τη συνέχεια, χάνεις το φιλιό, χάνεις το ταξίδι, χάνεις τα πάντα. Δεν είμαστε και εμάς πολλές φορές σε σπουδαίες στιγμές στην πρόβα σου. Στην πρόβα σου που κάνεις το έργο, λες, όταν πάνε να κάνεις παράσταση, πού είναι εκείνη η στιγμή, δεν μπορεί να την καταγράψεις. Εκεί είναι ένα έλλειμμα που έχει ο ηθοποιός, ενώ ο ζωγράφος τη στιγμή μπορεί εκείνη πετάει το χρώμα που θέλει. Πιστεύω ότι αυτά λειτουργούν ερήμην μας. Υπάρχει αφητό ένας από την άλλη μεριά. Το ξέρει ότι αυτή η στιγμή σου είναι σπουδαία. Μπορείς να την επαναλάβεις. Όχι, αυτό λέω. Πόσες φορές έχεις πει αυτό βρήκα επιτέλους. Αύριο θα το σκίσω. Δεν επαναλαμβάνεται. Γιατί άμα πας να την επαναλάβεις θα είναι μνήμη. Θα είναι μνήμη. Δεν έχει γένα. Και πέρα από αυτό όμως εκείνος δεν ήθελε όταν είχε πετύχει κάτι να του το... Να το ξεχωρίσεις, να το υπογραμμίσεις. Γιατί φοβόταν ότι επειδή το υπογραμμίσαμε, δεν θα το επαναλάβει. Δεν θα μπορέσει να το ξεπεράσει, να κάνει κάτι άλλο καλύτερο. Δεν θα του βγει ουσία. Ήταν κι ένας πολύ αυτοσχεδιαστικός τοπίος.
πολύ καλά. Δηλαδή αυτό τώρα που λέτε. Επιστήμη. Αυτό που φαίνεται και συστηνή. Δηλαδή στο κυριακάτικο ξύπνημα δεν θα το ξεχάσω αυτό που είναι την ώρα που τραγουδάει και βλέπει στο λαχείο ότι κερδίζει το πρώτο λαχνό. Και είμαι ευτυχισμένο. Είμαι δυστυχισμένο. Και ξαφνικά είμαι δυστυχισμένο. Και τρελαίνεται. Και χαίρεται και βλέπει τον αριθμό και τρελαίνεται. Αυτό είναι απίστευτο. Αν δεν είναι αυτό αυτό, τι είναι. Και ειδικότερα σου τι έκανε. Συγγνώμη, είχε την εντύπωση ότι. Το βρίσκει εκείνη την ώρα. Ναι, γι' αυτό υπάρχει αυτό ο φόβο και αυτή η φοβία, α πούμε, μην επαναλάβει την σκηνοθεσία, είναι διότι στην πραγματικότητα δεν το έστεινε το πράγμα, φαντάζομαι. Ήταν κάτι. Εννοώ ο ίδιο πώ ένιωθε. Φαντάζομαι, εντάξει, θα υπήρχε ήδη παράσταση. Το ενδιαφέρον ίσω θα είχε να τον βλέπει, ξέρει, 2-3 μέρε σε ρί στην ίδια παράσταση, να δει τι διαφορετικά πράγματα κάθε φορά κάνει. Ανήκουμε στου άτυχου που δεν καταφέραμε να τον δούμε στο θέατρο. Αυτό όμως είναι το μόνο σίγουρο. Έλεγχο. Για όσου τα δύο παιδιά τώρα θα τον Δημήτρη Χόρο, γενικά δηλαδή. Πολύ καλά, δεν πειράζει. Σωματική ακτινοβολία ο Χόρο. Σωματική. Όχι μόνο εγκεφαλική. Είχε. Γιώργο, δεν είναι έτσι. Για σαν να πέφτανε προβολής απάνω. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το λένε όλοι ως ταινίες. Χιλιάδες, χιλιάδες. Χιλιάδες. Εκείνο που έρχε ακόμα και στις πολύ μεγάλες δραματικές στιγμές ήταν ότι είχε χιούμορ. Ήταν τραγικός κλόουν. Ήταν τραγικός κλόουν. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι αυτό είναι εκείνο που χαρακτηρίζει μεγάλες ερμηνείες και τους δίνει μία μοναδικότητα. Το ποσοστό του χιούμορ που έχει μέσα αυτό το πράγμα, το οποίο το κάνει ακόμα πιο τραγικό. Το τραγικό. Ο Δημήτρης Χόρν μας έπεισε ότι το θέατρο ανήκει στον ηθοποιό. Διάλεξε να εγκαταλείψει νωρίς το θέατρο και η αποχώρηση αυτή ήταν μια επιπλέον χειρονομία γερδωρίας και ευγένειας. Ο Χόρν ήταν ένας διάφανος ηθοποιός. Πολύ ανθρώπινα άφηνε να φανεί η ευαισθησία του, το ευάλωτο, το παιγνιώδες, το πνευματώδες. Η ψυχή του ανέπνεε από τους σπόρους του θεατρικού δέρματος. Αντίμητη στο όνειρό μου, σε περιμένω να έρθει. Ένα τραγούδι του δρόμου να έρθει στον ήλιο μου. Το καλοκαίρι που λάβει τα αστέρι με φως να δει. Γρηγόρη, έχεις πει ότι εγώ έχω μπει στο θέατρο όχι για να το γευτώ αλλά για να ζήσω. Κάτι αντίστοιχο πιστεύεις ότι έχει κάνει και ο Χόρν? Ήταν η ζωή του το θέατρο? Τι έχεις αποκομίσει εσύ από τη σχέση σου μαζί του? Εγώ νομίζω, ναι, αν δει κανένας δηλαδή από αυτό το βιβλίο που κρατάς. Ή από την ευκολία που το άφησε, μήπως δεν ήταν τελικά αυτό η ζωή του? Όχι, όχι. Δεν το άφησε με ευκολία. Σύμμα. Δεν το άφησε. Όχι. Εντάξει. Και θα έχω και. Σύμμαχο. Σύμμαχο τον Γιώργο εδώ, ο οποίος ήταν κοντά του όλα τα χρόνια. Καθόλου εύκολα δεν το άφησε. Πιστεύω ότι του κόστιζε. Εάν δείτε λοιπόν μέσα σε αυτό το βιβλίο που έχεις εδώ μπροστά, με τι κουτάλα έχει φάει το θέατρο ο Χόρν και όλοι. Μελετώντας το βιβλίο δεν μπορούσα να φανταστώ ότι έχει κάνει τόσα πράγματα. Είδες. Αυτό είναι που απίστευτο. Λέω, Γρηγόρης, είναι καταλυτικό. Πρέπει να το καταλάβουμε όλοι και οι συνάδελφοι οι παλιότεροι, όσοι δεν το έχουν καταλάβει, και οι νεότεροι. Ο Χόρν 19 χρονών, το 21 γεννήθηκε, από 19 χρονών ήταν πρωταγωνιστής. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έπαιζε τον πρώτο ρόλο κάθε βράδυ επί 12 παραστάσεις. Πρώτον. Δεν το λέει πολύ καλά τι σημαίνει. Όχι μόνο 12. 12. 14, συγγνώμη. 14. Δεύτερον. Ενώ έπαιζε τον πρώτο ρόλο το βράδυ, το πρωί έκανε πρόβα στο επόμενο ρόλο που ήταν πάλι πρώτος. Δηλαδή δεν έκανε τίποτα άλλο επί 10-15 χρόνια μέχρι να πάει στο Λονδίνο και εν συνεχεία που γύρισε, από το να παίζει το πρωί 4-5 ώρες τον πρώτο ρόλο και το βράδυ 2 παραστάσεις. Είναι ένας κουρασμένος θεατρικά άνθρωπος, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Από ένα σημείο και μετά που τα οικονομικά του επιτυχίες του επέτρεπαν να κάνει λιγάκι έτσι αβαρία στην ποσότητα των παραστάσεων, ναι. Αλλά τι κουβαλάει αυτό που λέει και ο Γρηγόρης. Τι κουβαλάει στους ώμους τους. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Ό,τι είπε ο Γιώργος ήθελα να πω. Ακριβώς αυτό, ναι. Ποιος το ξέρει τι μας έγραψε η μοίρα? Ποιος το ξέρει κι αν μας βρει μαζί και τ' άλλο καλοκαίρι? Ποιος το ξέρει, ποιος το ξέρει, αν θα ζήσει ο έρωτας μας? Ποιος το ξέρει κι αν το χέρι σου χαϊδέψει άλλο χέρι?
ποιος το ξέρει. Όνειρο μου όμορφο, όνειρο φτωχό, θα σε πάρει κάποτε τα αγρίο τα γέρι, και φοβάμαι πάντοτε και ανησυχώ, τι θα γίνει αγάπη μας, αλλά ποιος το ξέρει. Ποιος το ξέρει τι μας έγραψε η μοίρα, ποιος το ξέρει κι αν μας βρει μαζί και τ' άλλο καλοκαίρι, ποιος το ξέρει. Όπως και πέρσι, έτσι και φέτο, θα το εμάθω υποθέτω, σε μια βιτρίνα παιχνιδιών, σαν όλες ίδια, εμαζευτήκαν τα παιχνίδια για ρεβεϊόν. Την έμπνευση είχε κάποιο τόπι από την Ευρώπη και την οργάνωση την κάπως ιδιαίτερα μες στο σαλόνι την αναθέσαν σε ένα κόκκινο μπαλόνι που είχε και αέρα. Όλα έγινανε λαμπρά. Και εννιά και κάτι, ο Αρλεκίνος μπήκε λαμπρά με μια σουικάτη, μια παριζιάνα κούκλα αυρή. Σε ένα κουτί την είχε βρει από το προπέρσινο το στόκ. Φορούσε μια ωραία τόκ και εντύπωση έκανε, παρότι δεν ήταν πλέον στην νεότητα την πρώτη. Αμέσως μπήκε και ένας άλλος γλεντζές μεγάλος, ένας αστείος παπαγάλος, και κολλητά μπήκαν στιτά μια δωδεκάδα στρατιωτάκια μολυβένια. Ήρθε σε λίγο αφελής και ο μικρούλης Βασουλής. Ήρθε μια κούκλα με μαλάκια χρυσαφένια και χωριστά μπήκαν και δύο αρκουδάκια κουρδιστά, πολύ γνωστά. Ένας αράπης παρακεί είχε αναλάβει την ορχήστρα. Κάποια αραπίνα ελκυστική μερέγγε χόρευε η κουνίστρα, και ακόμα ήταν και ένας άλλος κούκλος πομψός, να φανταστείς ήταν Γάλλος, πολύ καλός τραγουδιστής. Το κέφι άναψε γοργά, υπήρχε ουίσκι και σαμπάνια, κι άλλοτε χόρευαν αργά, κι άλλοτε πάλι τη ζωντάνια εκπληκτική χοροπηδούσαν με μοντέρνα μουσική. Αργά πολύ, λίγο προτού του ήλιου να έρθει η Ανατολή, και έτσι απλώς ένα ουίσκι για να πάρει στον παιχνιδιό το ρεβεγιό, ενεφανίστη το διάσημο ζευγάρι. Αυτή, μια κούκλα Αμερικάνα εκρηκτική, μοναδική. Και αυτός, το διέκρινε σαφώς, ένας μεγάλος στην ηλικία παπαγάλος, πολύ σοφός. Κανείς περίσανε τους πάντας ευγένος, και αμέσως διέκρινε κανείς τι ήταν αυτό που ανάμεσά τους είχε μείνει. Εκείνη εθάμαζε αυτόν και αυτός εκείνη. Τα στρατιωτάκια ζωηρά την τριγυρίσαν τρυφέρα, και το μπαλόνι που κοντά τους είχε φτάσει φούσκωσε τόσο από χαρά που λίγο έλειψε να σκάσει. Ξάφνου ακούστηκε τραγούδι απαλό, το έλεγε ο Γάλλος κόφτης μεγάλος, γιατί του άρεσε η κυρά παρακαλώ. Του ρίξε και μια ματιά, πήρε φωτιά, και μόνο που δεν ήταν σικ και δεν ατέριαζε στο φίνο της το ύφος, αγκαλιαστά και σικ τουτσι χορέψαν μέσα στο ημίφος. Και ο παπαγάλος ο σοφός, που πιο σοφός λες και είχε γίνει, προτού ανάψει καν το φως, με πίκρα γύρισε σε εκείνη, της είπε αντίο φιλικά και οριστικά, πήρε το δρόμο του και εχάθη μες στις σοφίες του τα βάθη. Στο ρεβεγιό των παιχνιδιών αυτά συνέβησαν εφέτο, κράτησε μέχρι το πρωί και διασκεδάσαν τα παιχνίδια. Στο κάτω κάτω η ζωή και στις βιτρίνες είναι ίδια. Με τη μαγική του φωνή μπήκαμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής. Στον ήχο είναι ο Λάσκαρης Αγοραστός. Ακούσαμε τον Δημήτρη Χόρν να απαγγέλει μια παρλάτα. Υπέροχος. Τώρα είναι έτοιμος να μας μιλήσει για τις γυναίκες του. Πριν μας μιλήσει όμως από εκείνη την συνέντευξη του 1993 που μου είχε δώσει, και πριν ακούσουμε τους φίλους του, τον Γιώργο Μιχαλακόπουλο, τον Γρηγόρη Βαλτινό και τον Γιώργο Γιογλερή,
να μιλούν για αυτόν, να υπενθυμίσω το μεγάλο έρωτα που είχε εμπνεύσει στην Edith Piaf και την θρυλική επιστολή της, εκείνη την επιστολή που του είχε στείλει και η οποία κατά πάσα πιθανότητα δεν απαντήθηκε. Πάντως δεν υλοποιήθηκε κανένα από τα όνειρα της Edith, γιατί τότε ήταν πολύ ερωτευμένος με την πρώτη του γυναίκα. Του έγραφε λοιπόν η Piaf: «Σ' αγαπώ όπως δεν αγάπησα ποτέ κανένα τάκι. Μη μου πληγώσεις την καρδιά. Θα έρθω κοντά σου το Νοέμβριο, κανείς στον κόσμο δεν θα με εμποδίσει να έρθω στην Αθήνα. Ελπίζω να σε φέρω στο Παρίσι, που όταν το γνωρίσεις θα το αγαπήσεις όσο κι εγώ. Θα ήθελα να ζω πολύ κοντά σου, νομίζω πως θα μπορούσα να σε κάνω ευτυχισμένο και πιστεύω επίσης πως σε καταλαβαίνω πολύ καλά. Ξέρω πως είμαι ικανή να τα παρατήσω όλα για σένα». Δεν ίδρωσε αυτή του καθόλου. Ο Χόρν λοιπόν συμπληρώνονται σε λίγες μέρες 20 χρόνια απουσίας. Θυμάμαι ότι τότε μετά από το κύκνιο άσμα του τον αρχιμάστορα Σόλνες είχε πει «Δεν θα υπάρξει τίποτα άλλο μετά». Και δεν υπήρξε. Τον τήρησε το λόγο του. Οι γυναίκες της ζωής του τον βάρυναν κατά τη γνώμη σας ή τον ελάφρυναν? Μάλλον τον βάρυναν. Τουλάχιστον οι πρώτες. Οι μεγάλοι ερωτές του τον βάρυναν. Νομίζω δεν τους είχε περάσει εύκολα. Να ακούσουμε τον ίδιο να μιλάει για αυτά καλύτερα, μας τα πει ίδιος. Ναι, θα σας τα πει καλύτερα. Αισθάνομαι μοναξιά, έλεγε εκείνο το απόγευμα του Ιανουαρίου. Οι φίλοι μου έφυγαν. Θα ήθελα να φύγω κι εγώ να συναντήσω τις γυναίκες μου. Είχα μαγνητιστεί από το βλέμμα του. Είχε πει πως ερωτευόταν από 5 χρονών. Η Φοφό, η Μαρία, η Μπουμπού και πολλές ακόμη. Λίγο μετά τα 20 του παντρεύεται μια κοπέλα από καλό σπίτι. Τη Ρίτα Φιλίππου. Τον αγάπησε πολύ. Τον αντιμετώπιζε με μητρικό τρόπο. 10 χρόνια μαζί με ένα σπουδαίο σύντροφο. Σβήνει τα στέρι του βόρεια στην ανηφόρεια. Μετά έρχεται η Έλλη που την αντιπαθεί από την πρώτη στιγμή. Όπως ακριβώς και εκείνη. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Καλά. Εσείς? Καλά. Εμένα με συγχωρείτε. Τον καφέ σας πώς τον πίνετε? Όπως να είναι. Αγαπήθηκαν στο Κάιρο όταν γύριζαν το κυριακάτικο ξύπνημα του Μιχάλη Κακογιάννη. Ο έρωτας λάμπει στα μάτια τους. Στην επόμενη ταινία του στην Κάλπη Κοιλία, ο Γιώργος Τζαβέλας του συμβουλεύει: «Απλώς παίξτε τη ζωή σας». Μέχρι τώρα, λέει, ίσως δεν θα πρέπει να είχα πάρει στο λαιμό μου. Ένας καλλιτέχνης δεν πρέπει ποτέ να παντρεύεται. Δεν με αγαπάς, άντρα. Αλήθεια, σ' αγαπάω. Το 53 η Λαμπέτη χωρίζει από το σύζυγό της Μάριο Πλωρίτη και εγκαταλείπεται στο θυελώδη έρωτο του Χόρν. Ο Βόκοβιτς τους έβλεπε και έλεγε: «Να δούμε πως θα ταιριάξουν τελικά οι Βερσαλίες με τα Βίλια». Τέριαξαν. 7 χρόνια πάθους και συνεχών συγκρούσεων. Αχ, τι ντροπή, τέτοια ντροπή. Μάνα μου και πολύ. Ούτε κι αν τρέξει ο ποταμός, μάνα μου δεν την πλένει. Εκείνη έλεγε: «Και όταν χωρίσαμε και δεν τρογόμασταν πια, τον αγαπούσα ακόμη περισσότερο. Αλλά και όταν χωρίσαμε και ερχόταν και κλωτσούσε την πόρτα μου να του ανοίξω, τα είχε κιόλα φτιάξει με μια ηθοποιό». Οι συνεννοήσεις των πρωταγωνιστών ενός μεγάλου έρωτα στο τέλος γίνονταν με δικαστικούς κλητήρες. Τι κι αν το δάκρυ μου να πω, κουβώ το στόμα και πικρό μανούλα μου. Ο δεύτερος γάμος του ήταν με την Άννα Γουλανδρή, στην οποία λάτρεψε πρώτα το γέλιο της. Δημιούργησαν το Κέντρο Φιλοσοφίας και Διαλογισμού και αργότερα το Ίδρυμα Γουλανδρή Χόρν. Και οι τρεις γυναίκες του πέθαναν από καρκίνο και με καμιά δεν κατάφερε να αποκτήσει παιδιά που τόσο αγαπούσε. Απόψε θα είναι μαζί τους, ποιος ξέρει με πόσους μαγικούς τρόπους. Ίσως μαζί και με τη μητέρα του που αγάπησε πολύ. Μια γυναίκα, όπως τη χαρακτήριζε ο ίδιος, όμορφη, ξέγνιαστη, χαριτωμένη και σπάταλη. Γιώργος, σου μιλούσε για τη Λαμπέτη, εσένα? Ναι.
Γιατί σπάνια μιλούσε γι' αυτό. Μου μιλούσε. Ίσως επειδή ήξερε ότι είχα συνεργαστεί, ίσως γι' αυτό μου μιλούσε. Φαινόταν να πονάει ακόμα μέχρι το τέλος ή το είχε ξεπεράσει. Δεν ξέρω τι ακριβώς συνέστημα ήταν, πάντως δεν μπορώ να πω ότι ήταν και το καλύτερο. Όταν παίζαμε το Sleuth ήταν από τις πρώτες φορές που ξανά σμίξανε και αντιμετώπισαν το πράγμα με μεγαλύτερη ψυχραιμία, θα έλεγα. Ένα βράδυ λοιπόν ήρθε και την παράσταση η Έλλη. Εγώ συνήθως τον περίμενα να ξεβαφτεί και να πάμε σπίτι, να φάμε κλπ. Και μου λέει: Γεωργάκη, κάτσε λιγάκι να θέλω λίγο με την Έλλη να μιλήσω. Κάτσε λίγο να μιλήσω. Κατά τις 4 η ώρα το πρωί, μιλάγανε συνέχεια μέσα, φύγαμε και ανεβήκαμε την οδόν. Συγκινητικό είναι αυτό. Ανεβήκαμε την οδόν Αμερικής, όπου έτσι αγκαλιάστηκαν και περπάταγαν σαν ένα ζευγάρι όπου δεν είχε χωρίσει ποτέ. Κρατήκαμε τόσα χρόνια. Δεν πέρασαν τόσα χρόνια. Δεν έτυχε να σε συναντήσω ποτέ. Θα ήταν αργά να σου ζητήσω συγγνώμη τώρα, ύστερα από 7 χρόνια, γιατί σου είπα τότε στην έκθεση. Την πρώτη σου έκθεση. Μετά είναι στο φρικτά που σου μίλησε έτσι άσχημα. Δεν ξέρω. Όταν σε είδαμε... Ήταν ο άντρας μου, Παύλο. Ναι, το ξέρω. Φαντάζομαι πως θα με μίσεις εκείνη τη στιγμή. Δεν θυμίσαι, Παύλο, πως το μπορούσα να θυμίσω. Και δεν σου κράτησα καμιά κακία. Ποτέ δεν μπορούσα να κρατήσω κακία σε σένα. Τώρα, μέσα τους ο ένας ανέβριζε τον άλλον ή οτιδήποτε, δεν ξέρω. Σίγουρα όμως εκείνη τη στιγμή τους ένωναν μόνο καλά πράγματα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί και οι δύο να δήλωναν ότι δεν είναι μεγάλος έρωτας της ζωής τους, όμως υπήρχε κάτι πολύ σημαντικό σε σχέση τους. Την εκτιμούσε πάρα πολύ, τη σεβόταν πάρα πολύ σαν συνάδελφο, την ζήλευε πάρα πολύ, τον ζήλευε πάρα πολύ. Σε αυτοκίνητο μέσα να τον οδηγούσε. Ο Τάκης του λέει: Τακουλάκι, κοίτα αυτό το κοριτσάκι. Θα την έβλεπε ο Χόλ. Τι τέρας που είναι. Εγώ τόλμησα να τον ρωτήσω για τη Λαμπέτη και η απάντησή του ήταν: Διάβαζε πολύ ωραία. Ναι, η αλήθεια είναι. Λέω κάτι άλλο. Όχι, μου λέει. Όταν διάβαζε ένα κείμενο, το διάβαζε πάρα πολύ ωραία. Ήταν πολύ καλοποιός. Θαυμάσαι. Ποίημα θα διάβαζε, θαυμάσαι. Χθες το βράδυ διάβαζα το Μανακάτσι, που εμένα μου αρέσει ο ποιητής πολύ. Το διάβαζε αυτό το μεσολογγίτικο, ρηκόρυρο στο Λατσίνο και Ροσδινιώτη αδερφή. Θα διάβαζε θαυμάσια. Και διάβαζε θαυμάσια το Ευαγγέλιο. Είναι καταπληκτικό ένας άντρας που είχε ζήσει ένα θυελώδη έρωτα με μια τέτοια γυναίκα να λέει μετά από χρόνια ότι αυτό που με εκλονεί σε αυτήν το διάβαζε θαυμάσια. Ο Τάκης είναι ροντυρικός. Ας μου επιτρέψουν τα παιδιά. Η Έλλη ήταν λίγο πιο έτσι κουνική, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Ο Τάκης έκανε, ήξερε πολύ καλά να δουλέψει, ήξερε πολύ καλά να οργανώσει το ρόλο του και κάτω από μια ενστικτόδη προσέγγιση και φανταστική προσέγγιση στους ρόλους. Η Έλλη θα μπορούσε να κάνετε μια μέρα μια απίστευτη παράσταση και την άλλη μέρα να μην την μπορεί να τη δεις. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά τους. Ο Χρόν προσπαθούσε να τη βάλει σε αυτό τον τωρό. Της έλεγε, Έλλη μου να κάνουμε πρόβα. Όχι, θα το κάνω, θα το σκίσω, θα το κάνω πάρα πολύ καλά εγώ. Έκανε λοιπόν μια θαυμάσια πρεμιέρα, την άλλη μέρα δεν ήταν τόσο καλή. Αυτή ήταν η διαφορά τους. Όμως, όταν έκανε εκείνες τις ψηλές αποδόσεις της η Έλλη, ήταν κάτι μαγευτικό. Ο Χόρν και όταν ακόμα δεν ήταν ιδιαίτερα μαγευτικός ήταν καλός. Αλλά όταν ήταν μαγευτικός ήταν πραγματικά μαγευτικός. Αυτή είναι η διαφορά τους νομίζω εγώ σαν ηθοποιή. Μ' αρέσει τώρα που ψάχνουμε τις λεπτομέρειες και τις διαφορές ανάμεσα σε πραγματικά θρύλους. Μιλάμε για μεγέθη. Από ένα επίπεδο και πάνω βέβαια. Έτσι. Μιλάμε για μεγέθη. Πρέπει να σου τολμάμε τέλος πάντων. Όχι, καθόλου. Το αντίθετο θα έλεγα. Αλλά θα το χαιρόταν και εκείνος. Μπορούσαμε να φωνάξουμε εδώ μερικούς σημαντικούς και βαθιστόχαστους και μελετητές και αναλυτές και θεατρολόγους και οτιδήποτε να καταθέσουν την άποψή τους. Η οποία μπορεί να είναι γεμάτο πιο... ύμνους είναι αυτό η βιβλία. Ακριβώς. Πολύ πιο πλούσιοι σε λόγια, ναι. Πολύ πιο διεισδυτική αυτή η παρέα που έχεις μαζέψει σήμερα. Πίστεψέ με ότι εδώ θα καθόταν ο Χόρν, στη δική μας παρέα και όχι την άλλη παρέα. Αυτό
σου το, πώς να σου το πω, το αναγνωρίζω και στο χρωστάω. Να σου πω, Γιώργο, είναι αλήθεια ότι τρελαινόταν ο κόσμος όταν τον έβλεπε στο δρόμο, σε σημείο που κάποτε ένας τροχονόμος τα χάσε τελείως και του λέει, γιατί χορνάρετε κύριε Κόρντο. Παίζει αυτό, τα χάνε ο κόσμος. Η ακτινοβολία του δεν απευθυνόταν μόνο στους ανθρώπους της δουλειάς. Ο τρόπος που περπατούσε, ο τρόπος που βάσταγε την καμπαρντίνα του, είχε ένα κλασικό τρόπο. Πώς τη βάσταγε όμως, έτσι. Όπως παλιότερα βάσταγαν τον μπαστούνι, όπως βάσταγε το καπέλο, ξέρω εγώ. Είχε μια, ήταν άρχοντας. Ήταν άρχοντας και ένας άνθρωπος. Το απολάμβανε αυτό όταν τα χάνε ο κόσμος. Δεν το καταλάβαινε. Γιατί συνέβαινε. Δεν καταλαβαίνε γιατί τον ερωτεύω. Δεν το καταλάβαινε. Όμως. Το διεκδικούσα. Του άρεσε, το ήθελε. Σαν έξαφνα ώρα μεσάνυχτα ακουστεί αόρατος θείαστος να περνά με μουσικές εξαίσιες, με φωνές. Την τύχη σου που ενδίδει πια, τα έργα σου που απέτυχαν, τα σχέδια της ζωής σου που βγήκαν όλα πλάνες, μη ανοφέλετα θρυνήσεις. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, αποχαιρέτανη την Αλεξάνδρεια που φεύγει. Προπάντων να μην γελαστείς. Μην πεις πως ήταν ένα όνειρο, πως απατήθηκε η ακοή σου. Μάταιες ελπίδες τέτοιες μη καταδεχτείς. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, σαν που ταιριάζεσαι που αξιώθηκες μια τέτοια πόλη, πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο και άκουσε με συγκίνηση, αλλά όχι με τον δηλώντα παρακάλια και παράπονα, ως τελευταία αναπόλαυση τους ήχους, τα εξαίσια όργανα του μυστικού θειάσου και αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που χάνεις. Ένας από τους λόγους που σταμάτησε ήταν αυτός, ο Τένιος ξαφνικά λόγω γύρατος, λόγω μη ελέγχου πλήρως των σκηνικών του ευκολίων, δεν ξέρω εγώ τι θέλεις πες, ότι δεν μετέδιδε τον ερωτισμό στην πλήρη του έκταση που μετέδιδε πριν από 20-30 χρόνια. Εγώ νομίζω ότι είχε και άλλο πρόβλημα. Μπορεί. Την γκάμα των ρόλων που ήθελε δεν μπόρεσε να την παίξει. Ονειρευόταν περισσότερα πράγματα και πιο ουσιαστικά ο Τάκης. Αισθάνθηκες ποτέ όταν αποφάσιζες να γίνεις δάσκαλος, αλλά και δάσκαλος στον Κορυδαλό, στις φυλακές Κορυδαλού? Πού το θυμήθηκες αυτό, Έχεις υπάρξει λοιπόν και δάσκαλος στις φυλακές Κορυδαλού. Εκεί αισθάνθηκες ότι αν το ήξερε θα χαιρόταν πολύ? Νομίζω ναι, και θα έμενε και άφωνος. Για το επαναστατικό της πράξεως. Γιατί θα είναι καλά, πώς μπορείς. Κάπως έτσι, Γιώργο. Μερικά πράγματα μου φαίνονταν διανόητα. Θα του φαίνονταν εξωγήινο. Αλλά και ευχάριστο. Όχι, χαιρόταν αυτός που θα μπορούσε να το κάνει. Θα το έκανε, για τον εαυτό του θα αισθανόταν δύσκολο. Συναισθηματικά θα ήταν τόσο φορτισμένος που δεν θα μπορούσε να προσεγγίσει. Θυμάστε πόσο χάλια νόμιζε ότι τα πήγε, γιατί δεν μπορούσε να αναλάβει διοικητική θέση, τον έστειλαν να γίνει γενικός διευθυντής στην ΕΡΤ. Τρελάθηκε ο άνθρωπος. Παιδί μου, άνθρωπος, έφυγε στα. Εγώ ήμουν και ιδιαίτερος του. Έφυγε από 3,5 μήνες με βαριά κατάθλιψη. Το λέω πολύ σοβαρά. Να τα πούνε αυτά όλοι. Με βαριά κατάθλιψη. Με βάλα, λέει, να υπογράφω για καλώδια και για σύρματα. Έμπαινε μέσα, έκανε καλημέρα, κύριε Γενικέ. Καλημέρα κύριε Γενικό. Πού είναι σε μένα. Χόρν λέγουμε. Χόρν. Πριν γίνω γενικό, τώρα και μετά. Χόρν. Δεν ήθελε να στεναχωρήσει τον Καραμαλή όμως. Πώς? Δεν ήθελε να τον στεναχωρήσει. Μόνο γι' αυτό. Μόνο γι' αυτό. Μπορούσε. Ήταν μεγάλη τιμή. Η μεγαλύτερη καταπίεση που δέχτηκε στη ζωή του, νομίζω ήταν αυτό. Δεν την άντεξε πολύ. Ήθελε την ανεξαρτησία της ελευθερίας. Κάποτε ήταν ένα. Πρόλαβε όμως, συγγνώμη, σε διακόπτω. Πρόλαβε να κάνει σημαντικά πράγματα αυτό το λίγο διάστημα. Πρόλαβε. Συναντά του ανθρώπου τη. Τα πιο πολλοί έχουν συνταξιοδοτηθεί, έχουν φύγει. Οι άνθρωποι για τους 3,5 μήνες που έμεινε εκεί, μετά που πήγαινα εγώ σαν ηθοποιός για τις διάφορες θεατρικά κλπ. Εκπομπές, μου λέγαν τι κάνει ο κύριος Χόρν. Δηλαδή τους είχε μείνει με 3,5 μήνες μόνο παρουσία. Για λίγους τέτοιους ρωτούν στην ΕΡΤ, θέλω να ξέρω. Μα γι' αυτό τι κάνει ο Τάδε. Αλλά για το Χόρν έχουν να λένε. Βλέπω τώρα αυτή τη φωτογραφία που συμπτωματικά τη βρήκα εδώ. Δεν ήξερα ότι την έχεις.
Από αυτή τη μεριά. Ναι, με το Θεοδόση, τον γραμματέα του. Πρέπει να σας πω ότι από τη μεριά που τραβιέται η φωτογραφία, πίσω από την κάμερα, είμαι εγώ. Έλα! Ναι. Και βέβαια, ένα από τα πολλά πράγματα που χρωστάω στο Χόρν. Έχεις αφήσει πολύ περιθώριο επάνω, παιδί μου, έπρεπε να την κατεβάσεις. Ένα από τα πολλά πράγματα που χρωστάω ήταν και το ότι εκείνη την ημέρα στο σπίτι του γνώρισα και τον Οδυσσέα Ελίτη. Έτσι, γιατί είναι και ο Ελίτης εδώ. Εκείνη την ημέρα λοιπόν είχαμε πάει μαζί με τον Μάριο τον Πλωρίτη και την Κάτια την Ανδουλάκη, γιατί αφελώς είχαμε πιστέψει ότι θα αναλάμβανε να μας σκηνοθετήσει ένα έργο. Λοιπόν, και είχαμε κάνει αρκετές συναντήσεις και θα το έκανε ο Χόρν. Ενθουσιασμένοι όλοι εμείς που ο Χόρν θα μας σκηνοθετούσε. Επιτέλους εγώ θα είχα τη χαρά να συνεργαστώ μαζί του, κάτι το οποίο δεν το χάρηκα ποτέ, όπως ο Γιώργος. Και κάποια στιγμή, ενώ ήμασταν όλοι και πανηγυρίζαμε, παίρνει ένα τηλέφωνο ο Χόρν και λέει: συγχωρέστε με, σκοτώστε με, μου είναι αδύνατο να το κάνω. Εκτός αν θέλετε μέχρι την πρώτη πράξη. Εκτός αν θέλετε μόνο την πρώτη πράξη. Οι κόκκινες, οι πράσινες, οι θαλάσσιες σου οι χάντρες, στα χέρια χτες έφερανε δέκα λεβέντες άντρες. Φέραν κάκο και ταράχι στις κοκκινιάς τις μάντρες. Οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θαλάσσιες σου οι χάντρες. Λαϊ 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 λαϊ. Οχ, βγάλε τα στολίδια σου που βάζεις σαν περνάς και πάψε τα παιχνίδια σου και μη μας τυραννάς. Τα κόκκινα, τα πράσινα, τα μπλε σου τα βραχιόλια, τρελάναν τα πετραλώνα και κάψαν τα σεκόλια. Αλλάν βρέθει ο μαστοράς, τα κλαίει καρδιά μου η γόλια. Τα πράσινα, τα κόκκινα, τα μπλε σου τα βραχιόλια. Λαϊ 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 λαϊ. Οχ, βγάλε τα στολίδια σου που βάζεις σαν περνάς και πάψε τα παιχνίδια σου και μη μας τυραννάς. Μιλάγαμε για πριν, για το ότι ήταν στάρ στην εποχή του. Έτσι. Τον βλέπανε στον δρόμο, παθαίνανε ιστερίες, τον περιμέναν έξω από το θέατρο να μπει, να βγει. Σκεφτείτε σε ποια εποχή γινόταν αυτό. Σε μια εποχή χωρίς περιοδικά χωρίς τηλεόραση να τον υποστηρίξει, χωρίς διαφημιστικά τρίκ, χωρίς τίποτα. Πείτε μου πόσοι από αυτούς τους στάρ που χαιρόμαστε τώρα στη χώρα μας θα μπορούσαν να είναι στάρ. Και χαίρονται και μόνοι τους. Και χαίρονται και μόνοι τους. Το στάρ είναι μια νύχτα, ενώ εκείνο ήταν για πάντα. Στους αιώνες των αιώνων. Ακριβώς. Ακριβώς. Και κάθε χρόνο έχουμε και ένα καινούριο στάρ. Εσύ τι κρατάς πιο ζωντανό μέσα σου από αυτόν τον άνθρωπο? Εκτός από το χιούμορ που είμαι σίγουρο ότι το κρατάς. Εγώ το Χόρν τον κουβαλάω. Ξέρετε κάτι. Λέω και συνέχεια σε αυτή τη συζήτηση τον ποιητικό τρόπο με τον οποίο έπαιζε ο Χόρν. Έτσι. Μπορούσε να παίξει καταπληκτικά κείμενα, από τα πιο ρομαντικά, τα πιο ποιητικά, μέχρι τα πιο απλά πράγματα. Εκείνο που κρατάω εγώ είναι η μοναδικότητα και η αλήθεια. Δηλαδή αυτό που έβλεπες από το Χόρν, αισθανόσουν ότι μπορεί να το κάνει έτσι και είχε το δικαίωμα να το κάνει έτσι μόνο ο Χόρν. Και προσπαθώντας να το ερμηνεύσω, κατάλαβα ότι το αποδεχόσουνα,
γιατί ακριβώς ήταν εμποτισμένος στην αλήθεια. Ακόμα και η υπερβολή του, ακόμα και η χαριτομενιά που θα έκανε, ο ρομαντικός τρόπος με τον οποίο μιλούσε, όλα αυτά ήταν ποτισμένα μέσα στην αλήθεια. Αυτά τα δύο πράγματα κρατάω και αυτά προσπαθώ να με επηρεάσουν στον τρόπο που αντιμετωπίζω κατά κάποιο τρόπο και εγώ τα πράγματα. Αισθάνεσαι ότι το χιούμορ σου έχει επηρεαστεί πολύ από αυτόν τον άνθρωπο? Πάρα πολύ. Και το ύφος σου μερικές φορές. Πάρα πολύ, ειλικρινά. Ειλικρινά, αλλά όχι με μιμητική διάθεση. Ναι. Νομίζω ότι ο Χόρν πότιζε τους ανθρώπους που ήταν γύρω του, τους εμπότιζε με την προσωπικότητά του. Mm-hmm. Προς το τέλος, όταν πηγαίναμε στο σπίτι να φάμε αλλά και έξω, φόραγε πάντα, ήταν πάρα πολύ σικάτος, τα μπλέιζερ και τα λοιπά, και πάντα φόραγε, είχε εδώ πέρα στο πέτο μια καρφίτσα σαν μοντίστρα. Τι σέβαζε τις καρφίτσες εδώ λοιπόν, και δεν τον ρώτησα. Κάποια στιγμή λοιπόν, έτσι όπως τελειώσαμε το φαγητό, βγάζει το πακέτο με το τσιγάρο, παίρνει το τσιγάρο, βγάζει την καρφίτσα και αρχίζει και την τρυπάει. Πάει το φίλτρο. Γύρω γύρω, λέω, τι κάνει, Χριστέ μου, λέω, τι κάνετε εκεί? Α, δεν το ξέρεις? Λέω, τι? Βλάπτει πολύ λιγότερο. Ναι, για να μπορέσει να καπνίσει 70 τσιγάρα, τα τρύπαγε. Έφευγε και παλού. Καπνός, παίρναγε αέρας. Καπνίζανε με έναν τρόπο ιδιαίτερο. Ο Λογοθετίδης, ο Φιλιππίδης, η Μελίνα, ο Χόρν. Καπνίζανε από εδώ, κατέβαινε κάτω, πήγαινε στα πόδια και ξανανέβαινε πάλι ο καπνός και έβγαινε από τη μύτη. Α, με τη Μελίνα χωνόντουσαν κάτω από το χαλί για να μην τους βλέπουν στο σπίτι που έμενε εκεί στην Ακαδημίας. Κάτω από το χαλί σκεπαζόντουσαν με το χαλί και καπνίζανε. Άλλη μανιώδης καπνιστία. Είχαμε ένα μαραθώνιο τηλεφωνημάτων κάθε μέρα με το Θεοδόση και με το Χόρν, όπου με έπαιρνε ο Χόρν τηλέφωνο. Του αρέσανε τα μακαρόνια πολύ, ενώ απαγορευότανε λόγω του ζάχαρου κτλ. Με έπαιρνε λοιπόν τηλέφωνο, ήμουνα στο θέατρο. Πού είσαι, λέω, στο θέατρο. Πάμε να φάμε καμιά πάστα. Τα λέγε πάστα. Τι να κάνω, ας πάμε, του λέγα. Ήξερες ότι δεν έκανε? Ήξερα ότι δεν έκανε. Ωραία, έρχομαι από εκεί να σε πάρω. Έκλεινε το τηλέφωνο. Ο Θεοδόσης τηλέφωνο. Ναι, έλα Γρηγόρη, ο Θεοδόσης είναι. Σε παρακαλώ, μην πάτε να φάτε μακαρόνια. Τι να πω. Καλά, πάρε και πες το ότι δεν μπορείς. Τον έπαιρνα τηλέφωνο. Κάτι έτυχε, του λέγα, κύριε Χόρν, δεν μπορούμε να πάμε να φάμε. Μίλα σε ιδίες, έρχομαι από εκεί. Τον έπαιρνα το Θεοδόση. Θεοδόση, έρχεται από εδώ. Αυτό το μακαρόνι. Μετά από λίγο. Πες του ότι δεν μπορείτε να πάτε εκεί. Πηγαίναμε, ξέρω εγώ, σε ένα μαγαζί που του άρεσε πολύ να φτιάχνει μακαρόνια εκεί. Δεν μην το πούμε τώρα. Τον έπαιρνα τηλέφωνο και του έλεγα, πάμε να φάμε κάπου κανένα ψητό κοτοπουλάκι, κανένα αυτή και τα λοιπά. Με πειράζουν τα μακαρόνια και με παχαίνουνε. Με καλά, μη φας μακαρόνια, θα φάω μόνο εγώ. Δηλαδή δεν το γλίτωνε, κατάλαβα. Έτσι με γέλια τελειώνουν αυτές οι δύο εκπομπές στο Δημήτρη Χόρν, στα 20 χρόνια της απουσίας του αφιερωμένες, με αγαπημένους του φίλους στο στούντιο, τον Γιώργο Μιχαλακόπουλο, τον Γιώργο Γιογλερή και τον Γρηγόρη Βελτινό, τη Ματίνα Καρά. Με γέλια, έτσι θα ήθελε. Τα χρόνια που πέρασαν δεν μου έμαθαν τίποτα, έλεγε. Η ζωή είναι ένα τίποτε. Ούτε με δίδαξαν κάτι. Τα ίδια σφάλματα που έκανα μικρός, κάνω και τώρα. Να σας πω κάτι. Εγώ σε αυτές τις εκπομπές δεν βρίσκω τι επιλόγω να κάνω. Θυμάμαι όμως που έλεγε, τα λόγια που δεν μπορείς να αρθρώσεις μοιάζουν πλούσια όταν δεν ηχούν. Αυτό μου κάνει. Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη, σε λίγο πια θα παίξει, αν θυμώνει αλλή. Κόντε διέξει, ας πούμε αυτή τη λέξη, που έχει στα χείλη πλέξει και δεν ομάδει. Ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός, είναι ακόμα σκοτεινός και η νύχτα κοινά. Μα εκεί ψηλά, κοίταν άστρο που δειλά, μοναχό φέγγω πολλά και ένας χαμογελά.
σπασιμένα κι κάθε μου η έννοια σ' αποχύνεται ξένια από ξανθά μαλλιά. Γλυκό χαράζει, αλλά δε σε πειράζει που γέμισε μαράζει η άδεια μου αγκαλιά. Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη, σε λίγο πια θα φέξει, θα δηλώνει αυγή. Κοντεύει έξι, ας πούμε αυτή τη λέξη, που έχει στα χείλη μπλέξει και δεν όλμα να δει. Ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός, είναι ακόμα σκοτεινός και η νύχτα γύρα. Μα εκεί ψηλά κι ήταν άστρο που δειλά μοναχό φεγγοβολά και μας χαμογελά. Νύχτα σημαίνια κι κάθε μου η έννοια σ' αποχή με τα ξένια από ξανθά μαλλιά. Γλυκό χαράζει αλλά δε σε πειράζει που γέμισε μαράζει η άδεια μου αγκαλιά. Ah.